Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή καταιγιστική εβδομάδα, διότι θα καταλάβετε γιατί. Δεν έχει να κάνει νομίζω με τις αθλητικές εξελίξεις. Έχει να κάνει ίσως και με τις επισκέψεις που έχουμε στα στούντια, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λίπερο 107,4. Θα σας παρουσιάσουμε όλους πανδεσία νομίζω. Δεν πάει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε, αλλά το κρατήσουμε προς το παρόν μεταξύ μας. Προς το παρόν θα καλημερίσω τον έναν εδώ συνοδοιπόρο στο δύσκολο αν μη τι άλλο πρωινό. Γιατί η Δευτέρα, μην ξεχνάμε ότι είναι πάντα δύσκολα. Το φίλο μου τον Χρήστο, τι κάνεις Χρήστε, καλά είσαι? Καλημέρα πάντα, ήθελα ακούγεσαι τέρμα εσύ. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Έτσι, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Πάντα ήθελα να έρθω μετά από ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Βέβαια, γιατί στη ζωή μου, ξέρεις, είμαι πρωταγωνιστής, θα μιλήσουν οι πρωταγωνιστές μετά από ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν χωράω ίσως στην εκπομπή, αλλά ήμουν εδώ. Ναι, ήσουν εδώ και ήθελες να το δηλώσεις. Να πεις ρε παιδί μου ότι ήμουν και εγώ εδώ παρόν στις εξελίξεις. Μπράβο, να πω ότι ανέβηκα από Αθήνα, να το ζήσω σε καφενείο της Σταυρούπολης. Έτσι, έτσι. Όλα. Ένα μικρό ντοκιμαντέρ το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στα καφενεία της Σταυρούπολης. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία πρέπει να τη μεταφέρεις εκεί που θα πας να μετικήσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Θα λέμε ιστορίες γύρω από τη φωτιά. Ποιος θα σε καταλάβει όμως. Θέλω να πω, να κάνω ένα teaser στο κοινό. Ναι, να πω ότι η απουσία μου αυτόματα κυρώθηκε από τον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος είναι τρανύτερος από μένα. Είναι μεγαλύτερος από μένα. Εντάξει, είναι αυτό σας λέω μόνο. Μεταγραφή αεροδρομίου. Από μόνος του. Ήρθαμε και το βρήκαμε εδώ πέρα. Το βρήκαμε εδώ. Αυτό το περίμενα. Φάντης Μπαστούρης. Άρα θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Χτυπάνε γραμμούλες με το καλημέρα αυτό. Ας μιλήσουμε για transition λοιπόν. Transition, ε. Ποιος το είπε το transition? Χθες τι βλέπαμε. Πασχαλάκης είπε το build up. Ο Γιώργος ο Μήνος. Ναι. Το πιο συγκλονιστικό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, της αγωνιστικής, για να τα πούμε όλα στην αρχή, για να ξεμπερδέψουμε, να δώσουμε την μπάλα, να την πετάξουμε στην κερκίδα, είναι ότι ο Γιώργος ο Μήνος θες μετά το παιχνίδι, έχοντας τον Πασχαλάκη εκεί καλεσμένο, μίλησε και του έκανε ερώτηση για transition. Μία από τις πολλές. Άμα αυτός ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα. Ποιος ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα? Ο ΠΑΟΚ του transition. Ο ΠΑΟΚ του transition ή ο ΠΑΟΚ του Γιώργου Μήνου? Ένα κράμα νομίζω. Ένα κράμα, ε. Πώς από Ρωμαίοι γίναμε, από Ρωμιοί γίναμε Έλληνες, ας πούμε. Βυζαντινή και τέτοια. Ναι. Έτσι. Είναι ένα κράμα. Ένα κράμα. Παδιαμαντόπουλο, ο Παπαρηγόπουλος. Καλημέρα στην Γραμμούλα, να μας περίμενε η πρώτη που θέλει να κάνει ποδαρικό στην εκπομπή μας. Καλημέρα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Να τους περίμενε. Ήδη πήρα, μην πάρει και από την Κατερίνα πρωί-πρωί. Έτσι, πήρες 6 παρά. Να περιμένω, να κάνω. Πριν απ' όλα, πριν ξεκινήσει την τίτλη εκπομπής πήρα. Λοιπόν, ναι, πάμε. Έτσι. Πάμε, δυνατά. Μπάτμαν ήδη σ' αγαπώ, πιο πολύ για απ' το λιμιό. Πήραμε πρωτάθλημα, πριν γίνει το μετρό. Αυτό είναι το. Το πήγε έτσι πολύ ενθερμά και πιστεύω ότι υπήρχε κι άλλο μέσα. Είναι σαν τα συστήματα του ΠΑΟΚ που ξεκινάνε όλα, είναι τα μισά μετά κάθονται. Όλο το κήπεδο. Έτσι, έχει πάρα πολλού συστήματα. Καταπληκτικό. Πριν από το μετρό, λοιπόν, το είχε πει ο Ζουράρης επίσης η προφητεία που έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα όταν θα γίνει το μετρό. Τι μας κρύβουν, μήπως. Ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας, εδώ θα πούμε όλα. Δεν τα λένε κανείς. Έκανε γένεια και ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα. Τυχαία. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Έτσι, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, να πούμε χαιρετίσματα, να πούμε και στο Χρήστο καλημέρα. Καλημέρα. Ποιος είναι ο Παφούλιας, μετά βάρκαν τις Παφούλιας. Δεν μπορείς να φανταστείς, δεν μπορείς να φανταστείς. Εδώ έχουμε, εντάξει. Blue chip, βαρύ χαρτί. Βαρύ χαρτί. Να πούμε στο Μπάμπη τον Αράου χρόνια πολλά που γιόρταζε. Να βγει στο τηλέφωνο. Σε μένα, όχι χρόνια πολλά, εγώ δεν γιόρταζα δηλαδή. Εσύ χάρτη με γιορτή έχει. Έλα τώρα λίγο. Έλα λίγο. Μάλιστα. Και τι θέλω να πω, να δώσουμε χαιρετίσματα έτσι όσοι μας ακούνε στο ένα Ινστιτούτο Ομορφιάς που δεν μας ακούει αλλά θα ανοίξει μετά, θα ακούσει επανάληψη. Μάλιστα. Ναι. Ινστιτούτο Ομορφιάς. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Έχεις καταλάβει ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα? Το έχεις συνειδητοποιήσει? Πώς θα το διαχειριστούμε αυτό τώρα, τι θα γίνει? Τώρα τι γίνεται σήμερα? Τι γίνεται σήμερα? Εντάξει. Πάλι μπορεί να βγούμε να λέμε ποιος πλήρωσε το ρέμα στο παλατάκι, για τις βολές του Πρέλεβη. Έτσι, πού να δώσω την μπάλα. Αυτά είναι τα θέματα. Τι θα κάνω? Το βόλο, το πανό. Έτσι, τα πρωταθλήματα. Την καλύτερη εκδρομή. Το ιδρύσεως. Αυτό θα γίνει αυτό. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Εγώ θα το θέσω και ένα ερώτημα και το είχα πει από τις προηγούμενες εκπομπές ότι είναι έτοιμος ο λαός του ΠΑΟΚ να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Ξέρω εγώ. Τα λέμε τώρα. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου.
Μπορεί να ξενερώσουμε κιόλας. Ναι, βέβαια, τι μπορεί. Πώς είναι να κάνουμε. Το σκεφτόμουν, λέω, πώς είναι να παίρνεις προτάσεις. Να, εδώ. Το πήρες. Τι έγινε και τι κατάλαβες. Εντάξει, τώρα θα λένε οι Αριανοί, εντάξει, έφτασε στα 3. Ναι, εντάξει. Λάρισα συνένα και τέτοια. Ναι, τα γνωστά. Τώρα θα κοιτάνε έτσι, εμπάς και γίνει στο κύπελο τίποτε. Καλά, η απόλαυση, καλύτερο που προτάσουμε θα είναι το επόμενο, η δεύτερη και καταϊδρωμένη που θα παίξουν, θα σκοτωθούν. Την άλλη Κυριακή, εκεί είναι το απολαύσεις. Derby Champions League, ναι, έτσι. Ναι, αυτό θα βγει. Αυτό είναι το καλύτερο. Εμείς άνετε εκεί. Μάλιστα. Η άνεση του πρωταθλητή. Άντε, κόψε με. Φιλιά, στον επόμενο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς τον αγαλώστε. Τι γίνεται. Χρόνια πολλά για την ονομασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα δεν ξεχάσαμε. Να σας χαιρόμαστε. Βέβαια και εμείς πάνω απ' όλα. Είστε το μεγαλύτερο δώρο οι ακροατές. Στη ζωή μου. Είστε το μεγαλύτερο δώρο για μας. 6 με 8, δηλαδή είσαι πιο αναγκαίος και από τον καφέ. Εντάξει, τον Παντελή. Στα καφέ. Όχι, το φραπέ. Έτσι, έτσι, φραπεδάκι. Καταγγέλλω το φίλο μου τον Χρήστο που τον λέω θα σε φτιάξω φραπεδάκι. Δεν θέλω κρύο, θα σου φτιάξω νες, δεν θέλω νες. Πήγε, πήρε εσπρέσο. Να τα. Εκεί μας καταντήσαν. Δεν θέλω τα άλλο, τι είσαι. Ένα, από Αθήνα ήρθε. Άλλο τριώθηκα σε μια εβδομάδα μέσα. Το ένα δεν θέτε, το άλλο δεν θέτε, τι θέτε. Έτσι, έτσι. Σε καταγγέλλω και εγώ με τη σειρά μου που έχω στην αναμετάδοση. Να, δείχνω όντως. Είχε πάνω. Κοιτούσα. Μπάμπη, κοιτούσα το ρολόι να πάει 6 παρά για το δεύτερο γκολ. Το άφησα, μπήκε το δεύτερο γκολ και μετά βγήκα. Έτσι και το κόψει πριν το δεύτερο γκολ. Τελικά πόσο έληξε. Θα το βάλουμε τη συνέχεια μετά. Στην αναμετάδοση να μας λες πόσο είναι το σκορ τώρα, έτσι, από την αναμετάδοση του γκολ. Να κάνουμε. Να πω να πάμε τώρα τούμπα για λεπτό και αποτέλεσμα. Λοιπόν, κάτι χρηστικό, λόγω της δουλειάς, ο Σουφού Πουφού χαρίζει 2 εβδομάδων μαθήματα πνευστών, τα όργανα είναι δικά μας, για να είναι έτοιμοι για την άλλη Κυριακή. Όλοι ΑΕΚ την επόμενη Κυριακή δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Όχι αυτή την ερχόμενη, την επόμενη. Την επόμενη τι έχει. Την επόμενη ερχόμενη τι έχει. Την επόμενη ερχόμενη, 2 Κυριακές μετά. Γι' αυτό σου λέω 2, 15, 2 εβδομαδιαία. Άρη, πες με τον Άρη. Ποιο, δεν ξέρω, με τον Άρη παίζουμε. Α, με τον Άρη. Ναι, 2 εβδομαδιαία. Ο άνθρωπος είναι παλιακός. Ναι. Μαθήματα πνευστών, μη φέρουν όργανα, έχουμε όργανα. Έτσι. Επίσης ερώτημα, ο σωστός ο Παοξής σήμερα ασχολείται με τον Ολυμπιακό ή με τον Άρη. Επίσης άλλη ερώτηση. Εγώ με άλλες ομάδες δεν ασχολούμαι, αυτό δεν. Αλλά. Σου φου που φου, σύλλογος φίλων Πασχάλη Φευγάτου. Ναι. Κάνει δώρο τα μαθήματα. Μάλιστα. Θέλω να βγει. Προκαλώ. Ναι, έτσι. Ο Πασχάλης το Φευγάτο να βγει. Έτσι, έτσι. Περιμένω, φίλε, ο άνθρωπος έχει ήθος, θα βγει. Όχι, εννοείται. Ο Πασχάλης, αν μας ακούει, πάντα βγαίνει. Δεν είναι. Ναι, είναι. Δεδομένα. Αλλά, φίλε, εντάξει, τι να πω. Άδικα, άδικα τον πήρε. Πάω, άδικα. 3-1 δεν ήταν μάτσα αυτό τώρα. Ξενέρωμα, δεν έχει τι να συζητήσουμε. Θα σου πω κάτι. Δηλαδή. Η καλύτερη ομάδα της Ελλάδος που παίζει την καλύτερη μπάλα έχασε από την πιο τυχερή ομάδα της Ελλάδος. Μπορείς να το πεις και έτσι, ναι. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Η τύχη μας. Γιατί να σου πω κάτι, ρε φίλε. Και η καλύτερη. Το καλύτερο πλήρωμα έχει ο Τιτανικός, αλλά δεν είχαν τύχη. Έτσι. Σωστό. Και σωστό, εμείς. Σωστό. Έτσι. Το καλύτερο πλήρωμα του κόσμου είχε, αλλά δεν είχαν τύχη. Μάλιστα. Να σε καλά. Χαιρετώ, παιδιά. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα που θα είναι για όλους. Καλά, σίγουρα. Νοείται. Έγινε. Φιλιά, τσαό. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, περίμενε. Έλα, καλημέρα. Καλώς το να. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνια. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, γείτονα. Τι γίνεται. Από την ωραία Σταυρούπολη. Έτσι, τον οφαλό της γης, ας πούμε, την πιο όμορφη περιοχή. Τι έγινε, τα ειδόνια σήμερα θα βγουν να κελαϊδίσουνε. Θα βγουνε. Ολόκληρη εβδομάδα μας αλήθανε. Η εκπομπή μας, οι ακροατές εκπομπής. Επειδή εγώ δεν ασχολούμαι όσοι, με άλλες ομάδες. Ναι. Αυτό το αγαπημένο μας. Με άλλες ομάδες, αλλά περιμένω να τον ακούσω. Όλοι Φευγάτο σήμερα. Όλοι Φευγάτο περιμένουν. Ναι, γιατί πολύ κελαϊδούσε. Εντάξει. Και στον αρένα και σε σένα και παντού μια ζωή. Δεν μου αρέσουν αυτά. Και αλλού έπαιρνε και σε άλλο σταθμό. Χρόνια, μια ζωή κατηγοράει τα μαύρα πουλιά, τους καταραμένους, του κάτσε τώρα. Έτσι, του Hitchcock. Ναι, να πάρει και κανένα κλαρίνο να έρθει να παίξει εκεί πέρα. Μη λέτε μεγάλα λόγια γιατί... Τα πνευστά. Μη κάνει... Όργανο είναι το κλαρίνο, δεν είναι τίποτε κακό. Μη σπάσει το αίτητο στην Τούμπα, λέω εγώ τώρα, από την πολύ σιγουριά. Δεν κατάλαβες καλά. Τα ίδια λέγανε και άλλη καλύτερη ομάδα της Ελλάδος ήταν.
Δεν θα φάνε καλά όλοι τους. Μάλιστα. Όλοι με τη σειρά όμως, έτσι. Τι να κάνουνε. Έτσι. Μην πρόχνονται. Με τη σειρά όλοι. Ένας-ένας. Στη συνέχεια. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτικό. Ψηλέ μου, δεν κατάλαβε ποιο είναι. Δεν άκουσα ποιο είναι. Ναι, μεγάλο Φωτιάδη. Πάρτο, 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 πάρτο. Δώρο για σένα. Απλά σ' ακούω. Ναι, απλά σ' ακούω. Καταρχήν, φίλο μα είναι από εδώ Σαλονίκη ή από Αθήνα είπε. Όχι, είμαι από Καβάλα, αλλά... κύριε Φωτιάδη. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει και τα εκεί. Καβάλα κατουράει στην Αθήνα και πετάει. Αδερφέ, έχω συνεργασία με τα ελληνικά και ακίνητα. Συνεργασία. Ναι, ναι. Ξέρω ότι είσαι μεσίτη πλέον. Ναι, ναι. Μου είχε πει εδώ ο Μπάτμαν ότι είσαι μεσίτη. Ασχολείσαι με τα μεσητικά. Όχι, όχι. Δεν είναι τέτοιο. Απλά έχω κάτι φίλου και κάνουμε κάτι, αδερφέ. Αλλά επειδή έχω και τηλέφωνο από εκεί το μισθωτικό γραφείο και τα ελληνικά κίνητα, πρέπει να του έχει ακουστά. Ναι, βέβαια. Εννοείται τα κίνητα. Ολυμπιακά κίνητα. Έτσι λέγεται το μισθωτικό. Ναι, 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 ναι. Μυστικά κίνητα. Πάμε μου, γλυκό μου, αγόρι. Πού είσαι, τι κάνει. Νωρί. Ξύπνιο και εσύ, ξάχνει. Πάλι μέσα μπήκα. Προφητείε τι είχε δώσει, τα προγνωστικά τη παρέα, τι αποτέλεσμα έχει πει. Η ΑΕΚ 1-0 το έδωσε. Ναι, τον ΠΑΟΚ δεν τον είχε δώσει. Νίκη και τον ΠΑΟΚ. Εγώ για τον ΠΑΟΚ έδωσα 1-0, αλλά βγήκε 3. Ναι, τι να κάνω. Καλά είπε, 3-3-3-3 είπε ο Φωνέδης. Το Δημητράκη στα γόρι μου. Έτσι. Καλά. Τι άλλο είχα πει. Δεν θυμάμαστε. Ό,τι και να είπε. Για τα πολιτικά. Τα πολιτικά. Τίποτα. Δεν ασχολείται κανεί. Από σήμερα τελειώσαν τα πολιτικά. Υπάρχει κανεί εδώ στη Θεσσαλονίκη που θα ασχοληθεί με τα πολιτικά σήμερα. Μα καταντήσα για αυτά. Η Καλαμαριά τι έκανε, και Φωτιάδη, τι έκανε η Καλαμαριά. Δεν ούτε ξέρω εγώ τι είναι. Ναι, τίποτα. Πληροφορίες σήμερα θα μάθουμε. Σήμερα θα μάθουμε. Εντάξει, εντάξει. Σήμερα πληροφορίες θα πάρουμε. Εντάξει, τρίτη θα λέμε Super League, τρίτη θα λέμε Β' Εθνική. Δεν ήμουν. Ούτε ξέρω τι έκανε. Κοίταξε να δει η Καλαμαριά. Εάν δεν βρει να έχει λεφτά όπω είναι ο Ηρακλής, ο Ηρακλής, ναι, ναι. Πανιόνιος, πλούσιες ομάδες. Στην Αμερική να ξέρει θα κάνω ομάδα και ξέρω εγώ. Καταρχήν εμείς είμαστε τέταρτη, πέμπτη, ο Ηρακλής είναι δέκατος. Φαντάσου. Εκεί μας κατάδεις. Όχι, εκεί μας κατάδεις. Καθένας ό,τι δίνει και παίρνει σε αυτή τη ζωή. Μάλιστα. Το ότι μετά από το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ βγαίνουμε και μιλάμε για τον Απόλλωνα Καλαμαριά. Όχι, δείχνει το μεγαλείο λόγω επειδή Φωτιάδη τώρα. Όχι, δείχνει το μεγαλείο της εκπομπής. Γιατί όχι. Για όλες τις ομάδες. Σας ζητήσουμε. Γιατί δεν λέτε. Ναι. Μα πάρει κανείς και πει γιατί δεν λέτε. Εννοείται. Θέλω να πω και κάτι αυτό να δω το ταγάρι. Συγγνώμη που το είπε όμω. Βγαίνει αυτό εδώ πέρα ο από το Ρόντο. Ω, το Ρόντο. Τα γάρι και μη συνέχεια. Τα γάρι. Νομίζω θα έχουμε μπάτλ. Όπα, όπα, προκαλείς τώρα. Πρωί-πρωί δεν είναι καλό να ακούγονται. Είναι καλό παιδί ρε Φωτιάδη. Όχι, γιατί μου τη δει. Ξέρεις τι, έχω μαζέψει τα βίντεο. Έχω μαζέψει και κάπου αλλού. Θα τα πάει. Α, τα λέει κι αλλού. Τα λέει κι αλλού. Σε αθηναϊκά ραδιόφωνα. Και μεσημεριάτικα κιόλας. Μεσημεριανά, στην Τατιάνα. Κάτι θα το έχεις κάνει ρε Φωτιάδη. Δεν το έχω κάνει κάτι, απλά ήταν να μου κάνει γνωριμία με μια κουκιά. Και αυτό προχώρησε και και το πάμε μου, το πάμε αλλού. Έτσι. Έχω μαζέψει τα βίντεο και τα έχω μαζέψει. Στείλτε στον εισαγγελέα. Ναι, και μου βάλε το Δεβελέκι, το δικηγόρο. Δεβελέκι. Και λέω, το Δεβελέκι, το προβελέγγιο. Ο Δεβελέκι είναι ο προβελέγγιο. Αυτό είναι ο Τζεβελέκι. Ναι, μου βάλε και ο Τζεβελέκι. Άντε ρε τα γάρι το λόγο. Φύγε από εδώ πέρα τώρα. Κλείστονα από εδώ. Κλείστονα, κλείστονα. Έγινε Φωτιάδη μου. Σου χαιρετούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουν ανάψει εδώ τα αίματα, κυρίες και κύριοι, στο λόγο. Επειδή δεν πάνε να παίρνουν εδώ πρωτάθλημα οι πόλοι μετά από αυτό. Υπάρχουν προσωπικές κόντες, δεν σταμάτανε. Υπάρχουν και πιο σοβαρά ζητήματα, θα έλεγα εγώ, που απασχολούν τα Αρτζιανά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα. Καλώς τον. Φωτιάδη έχει ένα κουμπί, λέγεται Tunic. Το πατάς και τον μπλοκάρει στον Τωρότο. Δεν μπορεί να μιλήσει. Να το είσαι έτοιμος εκεί. Θα μιλήσει. Θα μιλήσει, κάτι να μιλήσει. Ναι. Είσαι πάντως τυχερός, φιλέ, από την Καβάλα που δεν σε έχει πουλήσει ακόμα τον πύργο και το λιμάνι ο Φωτιάδης, γιατί δεν έχει ασχοληθεί. Θα ασχοληθεί και με αυτά. Ισάσω τη μισή στους Γερμανούς, ο Φωτιάδης την έχει πουλήσει. Και την άλλη μισή στους Βουλγάρους. Την άλλη μισή θέλει να πουλήσει και τον Πρίνο τώρα, πετρελοπηγές, κανονικά σε άραβε. Πάμε, εγώ είμαι επηρεασμένος από την πολιτική ποίηση και θέλω και εγώ να απαγγείλω. Βεβαίως, εδώ η εκπομπή να η ευκαιρία. Είμαι και εγώ επηρεασμένος από Καβάφη. Ναι. Αφού εχάθηκε αυτή η μάχη, οι τρεις ποίησες επιστρέφουν μονάχοι. Ο Μάρτινς, ο Βαγγέλας, πού είναι ο Μυραλάς
Αγαπιέται ο Θρύλος και ο Πειραιάς. Μάλιστα. Τι να κάνω, το Μυραλάς είχα πάντα τώρα. Ναι. Κάνει μου και τα ληξία μόνο Μυραλάς. Ναι, μπράβο, ναι, είναι ναι, εύκολο, είναι καλή. Μυραλάς βολεύει. Ναι, ναι, εννοείται. Να πω και για να αφήσω τις γραμμές. Ναι. Χθες γυρνώντας είδα το μεγάλο καθηγητή διατησίας να μας λέει ότι το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ ξεκινάει από φάουλ του ΑΚΠΟ. Παίρνει την μπάλα με φάουλ. Ναι. Δεν κρατήθηκα, πήρα ένα τηλέφωνο στην ΕΡΤ να τους εκφράσω τα δέοντα. Έχει πολύ ωραίο ηχητικό, πατήστε το 2 νομίζω για να συνδεθείτε, για τεχνικά είναι το 1, το 2 για να συνδεθείτε για θέματα τηλεόρασης. Συνδέθηκα, το σήκωσε ο Λεβέντης. Τους είπα ότι προάγουνε τη βία. Πήγε μία να σηκώσει τη φωνούλα. Το ανάστημα. Και είπα, ναι, και του είπα γιατί η κλίση υπογραφείται, πού να τη βάλουν την κλίση και την υπογραφήση. Στα αρχείο της ΕΡΤ φαντάζομαι έτσι, το μεγάλο αρχείο της ΕΡΤ αυτό. Ναι, το μεγάλο αρχείο της ΕΡΤ, ναι, κανονικά. Όλο, νομίζω χωράει, χωράει. Όλο το αρχείο της ΕΡΤ. Λοιπόν, θα επανέλθω με βεβαίως, εδώ είμαστε. Που θα κάνει κοκό. Έτσι, έγινε. Κότα τετράλυρη. Και μακροπουπουλάτι ο Φευγάτο σήμερα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, όλοι Φευγάτο, όλοι με Φευγάτο. Σαν τη εκπομπή είναι. Καλά, εννοείται. Είναι η πανδεσία. Αυτό καθηγητή διαιτησία, τι ωραία άρεση. Ιδιότητα, α πούμε, εξή. Ο Φατούρο εδώ που κατέβαινε, επειδή καθηγητή, ξέρω εγώ. Το ένα, καθηγητή αυτό ανακηρύσσονται ή. Ναι, δεν υπάρχει. Σεμινά, τίποτα, δεν υπάρχει ναι, κάποια πανεπιστήμιο. Έδρα. Όχι, πανεπιστήμιο τη καθηγητή διαιτησία. Να ανοίξει το επάγγελμα. Να γίνει ιδιωτικό. Να γίνουμε κι εμεί. Να μπούμε μέσα. Καλημέρα στη γραμμούλα μα περίμενε. Περίμενε. Καλημέρα. Σιστερίδες και αράχνες γλυκιά μου. Κάνω εγώ το. Έτσι, ναι, ναι, κάνε, κάνε. Έλα, πρώτη φωνή, δώσε. Δώσε. Νύχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου έχουν χτίσει φωλιά. Τριρίν, τριρίν, τριρίν. Καζατζίδι, γιατί. Μέσα στο έρημο κι άδειο μας σπίτι όσο λείπεις μακριά. Τριρίν, τριρίν, τριρίν. Έτσι. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Καλησπέρα στην τεχνητή σα παρέα, κύριε Μπάμπη. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Τόροντο. Κύριε Τόροντο, χρόνια πολλά για την ονομαστική σα εορτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου πω τώρα, με διαβάλει όπου βρεθεί και όπου σταθεί, θα με διαβάλει και στην εκπομπή σου, ρε Μπάμπη. Να πούμε. Δηλαδή, εκπομπή είναι... τι θα γίνει αυτό εκπομπή. Το πράγμα από το εκπομπή είναι βήμα, είναι βήμα ελεύθερο. Δεν μπορεί να με διαβάλει τώρα σε ποιο ραδιόφωνο υπάρχει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Δεν με λυπάται καθόλου. Ήθελα να πέσω για ύπνο. Ακούω τη φωνούλα του Χρήστου και του Φωτιάδη. Λέω δεν θα κοιμηθώ πάλι σήμερα να πούμε. Όπου σε βρει. Όπου σε βρει. Όπου σε βρει. Περιμένως εγώ να πω τον πόνο μου πειρά. Ναι. Διότι κατά τις 2.30 ώρα το πολύ καταλαβαίνετε δεν είχα ύπνο. Όπως πάτε, εν πάση περιπτώσει. Και έβαλα να ακούσω αθλητικά ραδιόφωνα τη Θεσσαλονίκη. Λέω εντάξει, ο Πάοκ πήρε πρωτάθλημα, θα το πανηγυρίσουν εκεί πέρα. Όλοι στα στούντια θα έχουν βάλει κτλ. Επιστράτε, έκτακτε εκπομπέ, τέτοια, ναι. Προφανώς, προφανώς. Και μου φύγανε με τα δόντια, κύριε Μπαμπή. Απίστευτο να το σκεφτείτε, ας πούμε. Γιατί βάζανε εκεί κάτι καζατζίδιδε και κάτι γιώτα λίδι. Ποιος? Τα ραδιόφωνα τη Θεσσαλονίκη. Μετά από το ίδιο. Μου σου λέω, είχαν πάει για ύπνο Θεσσαλονίκη, ενώ στην Αθήνα δουλεύανε κανονικά. Να βγάζανε ακροατές και αναγκάστηκαν να πούμε, φαντάσου που κατήντησα. Αναγκάστηκα να ακούσω Αθηνές γραδέφωνα και να πούμε τον πόνο μου στην Αθήνα. Δηλαδή, εκεί μας καταδείς. Λίγο ντροπή, λίγο έσχο, δεν σκυπαίνει κάθε μέρα ο Πάοκ ποτά. Από εδώ και πέρα, ίσως μπορεί να σου πει κάποιος Πάοξης ότι θα είναι πάγια η κατάσταση κάθε χρόνο. Αλλά αυτό είναι τρομερή καταγγελία. Δηλαδή φτάνει που κατεβαίνει ο κόσμος για να βρει δουλειά στην Αθήνα. Θα πάει στα ραδιόφωνα. Θα χάσουμε και τους ακροατές. Το πόνος να τα πεις στην Αθήνα, τα λες. Να πεις το αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει πόνος πλέον. Εξαλείφθηκε ο πόνος. Ντροπή. Καταγγελία. Σοβαρή καταγγελία. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα 24ωρο εφημερεύων ραδιόφωνο για να πήγαινε και να λες. Ίσως να επιληφθεί ο κύριος Τζιβελέκης όπως είπε ο... Ναι, του ζητήματος. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Έτσι, μπράβο, αυτά είχαν από το βόνο μου και τα λοιπά. Και δημούς καλή εκπομπή. Ευχαριστώ. Κύριε Τεροντό, να σας πω ότι... Ναι, ναι, ναι. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η εκπομπή που θα ακούσουμε σήμερα θα είναι καλύτερη όλων των εποχών. Να σας πω κάτι τώρα, επειδή ανεβάζετε πολύ τον πύχη. Μετά ο Πάοκ Ολυμπιακός ίσως να μιλήσει ο λαός πιο πολύ τελικά. Ίσως είναι το βήμα του λαού αυτή η εκπομπή. Δηλαδή λίγο. Αυτό είναι η
αναγκαία της εκπομπής άλλωστε, ναι. Και τι λαός, θα δεις, θα γίνει και α, μετά. Ναι, ναι, έγινε, σε φιλούμε. Χαιρετώ, γεια σας. Τσάω, τσάω, τσάω. Για να δούμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να, συνονόματε. Χρόνια πολλά κύριε Μπάμπη. Να μας καλημέρα χαιρόμαστε. Σε όλη την Ελλάδα και ευχαριστώ πολύ του Φουρνάρη για τα χαιρετίσματα. Σε θυμάται πάντα, σε περιμένει εδώ να δημοσχάρω κεφαλές. Ναι. Έτσι. Και συγχαρητήρια για τον ΠΑΟΚ. Υγιής, υγιής, φίλαθλος, οπαδός του Άρεως, συγχαρητήρια. Που τους έκανε στους Αθηναίους, δεν θα πω τον Ολυμπιακό. Πειραιώτες. Γιατί είναι Πειραιώτες. Ναι. Βίδες. Βίδες, μάλιστα. Χάρηκες δηλαδή με αυτήν την... Εγώ έδωσα και σε κάτι γνωστούς εδώ πέρα. Τι τους έδωσες? Εγώ το σκόρπο. Όχι, το πιάσανε, δεν το ξέρανε. 3-0 τους είχα πει, όχι λέει. Θα τους κάνουν, λέει, Ολυμπιακό, αλλά είναι ομάδα. Καλά, καλά, θα πάτε καλά, λέω. Καλά, καλά που είναι ομάδα. Θα πάτε καλά. Και με, αυτοί φάγανε και με μεζέ καλό που λέει. Έτσι, έτσι. Αλλά ξέρεις τι ήθελα εγώ? Τι? Θα χαρώ πιο πολύ δηλαδή να βάζει πρώτα Ολυμπιακός σε ένα γκολ και μετά να... Και να μην τελείωνε το μάτς. Ναι. Γιατί άμα βάζει ο Ολυμπιακός... Όχι, λέει χιτσκοκικό φινάλι. Όχι, γκραν το γύρι του μάτς. Ναι. Τότε θα τους πουλούσε πολύ. Και τώρα θα, νομίζω... Θα έρχονταν ένα γκολ αυτή στην αρχή. Ναι. Και μετά να τρούγαν 4. Αμάν, δεν θα γινόταν. Όταν το γυρνάει η ομάδα, είμαι πολύ ευχαριστημένος εγώ. Αυτά μα... Αυτά μου αρέσουν εμένα. Είσαι μεγαλείο ψυχής κιόλας. Ας πούμε, ένας φιλόρθρος του Άρεως αυτή την ημέρα βγαίνει και απευθύνει και δίνει τα συγχαρητήρια στους φίλους του ΠΑΟΚ. Γιατί να με δώσεις, δηλαδή, γιατί τι, εμένα, τι με έκανε ο ΠΑΟΚ? Ή τι θα κάνει? Γιατί... Ας σε δώσει να φας άμα της. Όταν ερχόταν οι Πέρσες, ο ελληνικός λαός ενωνόταν. Ναι, πάντα, έτσι γίνεται πάντα. Λοιπόν, τώρα εμείς τώρα ότι παίζουμε την άλλη εβδομάδα. Σήμερα παίζουμε με την Τρίπολη. Σήμερα, εντάξει, θα κερδίσουμε σήμερα. Με στην Τρίπολη. Με στην Παντελίδης versus Παράσκος. Πιο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός νομίζω. Κοίτα, Παντελίδης Παράσκος είναι ίσως μετά τον Κασπάροφ που έπαιζε με τον υπολογιστή. Το πιο το καλύτερο. Καρπόφ. Καρπόφ, ναι, ένα κακιστικό μάτ. Ναι, ναι, ναι. Είναι το μάτς χρονιάς για μένα. Θα καθίσουμε όλοι. Ναι. Έχουμε και εδώ πέρα κάτι για γλίδι σε Ρέος. Είναι από το τέτοιο, ρε. Για την Υγρίτα από εκεί πέρα. Να, λίγα λόγια για την Υγρίτα. Για γλίδες τι είναι, τι ράτσα είναι αυτό? Είναι ανθρωπολόγος ο φίλος μας. Κάτι τι είπε. Τι είναι? Σιδρογκαστρινό είναι αυτό. Σιδρογκαστρινό φίλο. Ντόπιο, ναι. Είναι ευρωπαϊκό. Όχι. Όχι, όχι, είναι σιδρογκαστρινό. Το ευρωπαϊκό είναι bankrupt. Bankrupt. Κατάλαβες. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, χαρά να πει μας. Λοιπόν, σε φιλούμε. Αλλά δεν μπορώ να εξηγήσω τους σερβιτούς για τη Μακεδονία, ρε. Μαλώνουμε. Από τη Ελβετία μας παίρνει. Ναι, από τη Ελβετία. Κάθε πέρσι. Μαλώνουμε και μαλώνουμε. Δεν μπορώ να τους εξηγήσω. Πες. Λέει, μόνο λεφτά παίρνετε, λέει, εσείς, δεν πληρώνετε. Άμα δεν πληρώνουν, πώς μας δίνουν λεφτά αυτοί, άμα δεν πληρώνουν λεφτά. Τους στόχους, δεν του λέω και εγώ, τον έξυπνο εκεί πέρα. Ναι. Αυτή τι είναι τώρα η Ελβετία, για να καταλάβω, είναι Γερμανοί, Γάλλοι? Ναι, πες τα. Εγώ είμαι στη Γερμανική Ελβετία. Γι' αυτό, γι' αυτό. Έτσι. Οι Γάλλοι είναι πιο φιλελεύθεροι. Διαλλακτικοί. Ναι, πιο διαλλακτικοί. Οι Γάλλοι, χειρότεροι είναι. Χειρότεροι είναι. Μάλιστα, να την αποκάλυψε. Να πάλι. Κανένας δεν μας χωνεύει εδώ. Κανείς, θα έχουν τους λόγους τους κι αυτοί. Είμαστε καλά παιδιά. Λοιπόν, τον πόνο του ξεριζωμένου το σημερίζομαι. Χαραλάβη μου. Βάλε Κασατζίδη. Ναι, τα βάλω σε λίγο. Σε χαιρετούμε. Φιλιά. Ναι, έγινε. Τσάω, τσάω, τσάω. Έτσι, Ελλάδα, γεια σου, γεια σου. Πού θα πάει, θα έρθω. Με δαρνείς, τώρα με πάγκο πρωταθλητή. Εδώ, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλησπέρα, Μπαμπή. Καλώς το να, καλώς το. Δεν σε είδα, δεν σε είδα στο κτίριο. Δεν ήσουν. Πρώτον και κυριότερο, ναι, πριν ξεκινήσουμε. Αυτό το καλαμαριώτικο ανέκδοτο τι έλεγε για τον Ηρακλή? Είπε ότι... Για τον Ηρακλή το Ρόντο. Ναι. Όχι, για το Φωτιάδη μιλάω. Ναι, αλλά μέσω του το Ρόντο έφτιαξε το λαό του Ηρακλή. Το καλαμαριώτικο ανέκδοτο. Να τα, εδώ, κόντρα. Και δεύτερον, δηλαδή τώρα τελείωσε ΠΑΟΚ Ολυμπιακού και δεν ακούσουμε Σάββα Θοδωρή. Τι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού μπορεί να ακούσει Σάββα Θοδωρή? Αφημούσαν. Αυτό, ναι, αυτό. Αφημούσαν. Βγάλανε εκτός αποστολής. Εκτός αποστολής, ναι. Και δεν είναι και τραυματισμένος. Τι έγινε στα αποδυτήρια, αυτό είναι ένα θέμα. Εντάξει.
τελείωσε, το πρωτάθλημα τελείωσε. Ευτυχώς είπαμε θα το πάρει μόνο ένας από τους δύο, γιατί ο άλλος δεν βλέπω να το παίρνει, η άλλη, η άλλη αδυναμία μας, ευτυχώς. Κατάλαβες πια, δεν χρειάζεται να τα καταπούμε. Λες, λες. Τα έχουμε πει, ναι, αφού ξύμισε εσύ τι, είδες. Πεντάρα, χθες στο 20 κάτι ήταν 4-0 City Chelsea. Και επίσης να πούμε για την Chelsea, δικαιωνόμασταν εκπομπή που είπαμε ότι θα κερδίσει μετά τον Πάουξ, θα ξεφουσκώσει. Έβγαλε όλο το μένος της, όλη την προσοχή εκεί. Άδειασε. Άδειασε από στόχους. Να λέμε και αυτά για την Chelsea. Ναι, κομπλεξική αυτή του Λονδίνου. καλά χρόνια τώρα, σε παρακαλώ. Δεν τα λένε όμως εδώ. Ναι. Υπάρχει αιώνια κόντρα εκεί, Stafford Bridge, με αρρωγέφυρα Bridge Σταυρούπολη. Τι ξέρεις, άμα τα ενώσουμε. Τέλος πάντων, δεν τα λέμε. Φτάνουμε στο φεγγάρι. Όχι, τελείωσε τώρα. Το μυαλό σας τελείωσε το προτάσουμε. Ναι, τελείωσε. Και τι κάνουμε τώρα, και τι κάνουμε τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είπαμε, που μάθα... Ναι, όχι, τώρα θα ψάχνετε. Δεν νομίζω. Φτάνει τώρα το, αυτό που σε στέρισε ο Βαρδινογιάννη το 85. Εγώ μιλάω σε ένα επαγγελματία τώρα εδώ. Τι κάνουμε ως εκπομπές. Τελείωσε. Δεν έχει να συζητήσουμε κάτι. Όχι, μόνο εν ώψη κυπέλλου θα σχολιάσει. Τι να πεις τώρα, ποιο κύπελλο τώρα. Πώς να δούμε την ανεργία. Το μοναδικό που έχουμε δει είναι να πάρει κανένα κύπελλο και πάω την άλλη εβδομάδα και να τρελαθούμε. Και double και αίτητος και όλα. Όχι, και για τον μπάσκετ μιλάμε. Μπασκετάκι, ναι, να έχει τελικό. Γιατί αν κερδίσει μεθαύριο την Κίμη που σου λέγανε την κερδίσει. Α, τελικό και τελικό τι. Ένα μάτσι είναι. Κλεισέ ένα μάτσι. Με έναν από τους δύο. Και μη τελικό είναι ένα παιχνίδι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Καλημέρα. Τι γίνεται. Χαίρεσαι το όνομά σου, γερός δυνατός. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στον Παλίκαρο δίπλα σου. Καλημέρα φίλε. Τίποτα, καλή εβδομάδα. Μόνο αυτό. Τίποτα. Ο καλύτερος είναι, ναι, εννοείται. Τίποτα, καλή εβδομάδα. Θα είναι καλή εβδομάδα τώρα. Ευχαριστώ, πήρα ρε Μπαμπίνο μου, ξέρεις. Εγώ τώρα τι να πω. Εγώ τώρα τι να πω. Αύριο θα βγω το πρωί. Αύριο θα το συνειδητοποιήσεις, ας πούμε, τι και πώς. Θα φανεί. Ναι, όχι να συνειδητοποιημένο, ήταν έτσι. Σωστό κι αυτό. Όποιο τώρα, δηλαδή, τι πιστεύαν. Να σου πω κάτι. Το γκολ στο 3, ναι. Το γκολ στο 3 είναι η τιμωρία του για τα περσινά. Ήταν όλα βιερίνια αυτό. Ήταν ιδιαίτερος που είμαι, δηλαδή. Ναι, ναι. Ξέρεις, δεν έχω ιδιαίτερο θέμα. Το γκολ στο 3 είναι η μεγαλύτερη του τιμωρία. Άνοιξε. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Έγινε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Αυτό πήρα να πω μια καλημέρα. Γιατί κακό είναι. Ξεχάσαμε πλέον να λέμε καλημέρες. Τώρα ετοιμάσου, ετοιμάσου. Κάνουμε διαλυματάκι. Καλημέρα, μας περίμενε. Καλημέρα, εδώ κλειστά. Καλημέρα. Χαίρετε. Ο Νάτος. Αρχίζει σιγά σιγά βγαίνει ο λαός του Άρεος. Ο ένας πίσω από τον άλλον. Χρόνια πολλά, καλά μυαλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τρία συνεχόμενα τηλεφωνήματα από φίλους του Άρεος που λέγαν κάποιοι ότι κρύβονται. Εδώ είναι. Όχι, εντάξει, τώρα, πού να κρυφτούμε τώρα. Βγαίνει ο Ρότορ και λέει ναι. Κατσαρίδης Καράχνες. Ναι. Σίγουρα αναφέρεται στους μόνιμους σταμόνες του κρατικού της Βουλίας. Εκεί, η κουβέντα κυρίες και κύριοι. Τελειώσαμε. Πιο πάγο Ολυμπιακός. Θα αρχίσουμε πάλι τα κτηματολόγια τώρα εδώ. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, και πολλά, πολλά χρόνια και καλά χρόνια στον Αράουνα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Τι είπε ότι οι Ελβετοί δεχονεύουν τους Έλληνες. Ναι. Ναι. Έχουν κακή εικόνα για την Ελλάδα. Ναι, απορώ. Μήπως είναι παοξίδες. Γιατί, οι Ελβετοί. Γενικά όχι έτσι. Λοιπόν, και επειδή το Σαββατοκύριακο δεν είχε τίποτα από τα αθλητικά. Λόγω. Δεν μας λες τι κάναν οι Kings με τους Suns. Λόγω All Star Game. Δεν προλάβαμε, ναι, δεν προλάβαμε, ναι. Εδώ έχουμε. Hawks με τους Magic, ναι. Warriors με τους Heat και, ναι. Και στα άλλα αθλήματα και τέτοια. Ναι, εννοείται. Ναι, πώς τώρα δεν έχει. Εντάξει, τώρα έχετε να ξεπουλήσετε, ρε. Δεν τελειώσαν όλα. Τώρα όπου να είναι θα γίνει και το Lacrosse. Ναι, εντάξει. Κερδίσει και κατά Lacrosse ο Φάκ. Το Lacrosse είναι χρόνια εδώ. Είχε πει ο Σαββίδης ότι θα γίνει ομάδα Lacrosse, θα φτιάξει, αλλά δεν τα βλέπουμε. Γιατί το μαχαίρι στο κόκαλο θα βάλουμε. Σαν εκπομπή. Περιμένουμε τώρα να. Να μπει στην κυβέρνηση ο Καμένος να δώσει και τίποτα άλλα στρέμματα, γιατί πού θα γίνει το γήπεδο του Καμένου. Μάλιστα. Και αυτά. Ζητήματα. Θα μπουν σαν. Θυματομεσητικά, ευχαριστώ. Ναι, θυματομεσητικά. Η εκπομπή είναι συνάδελφοι. Real estate. Real estate. Δεν μπορεί να κάνει την πλευρά να κατεβεί να παίξει. Λόγω ιδιότητος, να πω και στους ακροατές, μέχρι μέσα Απριλίου είναι οι δηλώσεις για
του Εθνικού Κτηματολόγιου. Φυσικά θα δοθούν παρατάσεις, αλλά τελειώνοντας όλες οι παρατάσεις, ό,τι δεν δηλωθεί θα πάει στο δημόσιο. Να σου πω τώρα, έχω κάτι χωράφια ακούς στα Γρεβενά, λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Μια που σε βρήκα. Ναι, αν δεν τα βάλεις. Ναι, πόσο πληρώνεις με το στρέμμα πάει αυτό? Όχι, 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 δεν έχουν για ακόμα τιμές. Στο τέτοιο, στο κράτος, δηλαδή, για την κατάθεση της δήλωσης, είναι θέλει για κάθε ένα ή μπορείς να βάλεις άμα είναι πιο μικρά και 3-4 σε μια δήλωση Δέλτα 1. Αυτά είναι. Μετά από πάω Ολυμπιακός στα Δέλτα 1. Ναι, ναι. Γύρω στα 35 ευρώ είναι. Τώρα τι θα σε πάρει ο μηχανικός του στην καταθέση? Κάτι να μην πάρει και αυτός. Α, εντάξει, 35 ευρώ το κράτος, λίγα είναι. Μια φορά τα δηλώνεις αυτά, έτσι, ο κτηματολόγος είναι μια φορά. Δεν είναι. Όχι, αφού έχει γίνει και πριν μερικά χρόνια. Δεν μπορεί να τα αφήσουν έτσι. Σιγά τώρα σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια φορά στα μερικά χρόνια. Στα μερικά χρόνια. Έτσι, μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Όχι, και όπως είπαμε, μετά τα δηλώσει θα πάνε στο κράτος. Οπότε μετά θα είναι άνετο το κράτος να δωρίζει και άλλα στρέμματα στον πάγο. Να το, εδώ. Εκεί θέλω να καταλήξουμε. Εκεί θα καταλήξουμε, μάλιστα. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσάω, 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 τσάω. Λοιπόν, να κόψουμε λίγο την ροή των τηλεφωνημάτων για να κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα. Και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο. Χαμόγεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Την άλλη φορά δεν κάναμε ούτε διάλειμμα. Αλλά κρατήστε λίγο την ορμή σας. Μην πάτε στα άλλα τα ράδια να τα πείτε. Και τι να πείτε εκεί σιγά. Εδώ για στρέμματα. Εδώ για στρέμματα, βεβαίως. Συντονισμένοι επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 11ης του Φλεβάρη, Δευτέρα. Σήμερα με μια ιδιαίτερη Δευτέρα και φίλε μου Χρήστε, το ζήτησες να προλογίσεις τον άνθρωπο. Ναι, εντάξει, το θαυμάζω ραδιοφωνικά. Μπορούσα να φανταστώ ότι μετά από Ολυμπιακός θα με παίρνει δεύτερη έκπληξη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Και ήρθαμε στο στούντιο και βρήκαμε ίσως από τους πρώτους αγορατές, από αυτούς που λατρέψατε κυρίες και κύριοι, που αγαπήσαμε το λόγο, επειδή από την πρώτη χρονιά, από τότε που ήταν στα πέτρινα χρόνια. Στα πέτρινα χρόνια του απογέματος πριν πάει πρωινό, για όσους ξέρουν. Έτσι, τώρα. Έτσι, α, καλά, τι είπες τώρα, ναι. Εντάξει. Ναι, δεν πειράζει όμως, αλλά από τότε σε μνημονεύαμε. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας η έκπληξη της ημέρας. Όχι, πες το εσύ, αφού έκανες τον πρόλογο. Εντάξει, από ένας και μοναδικός δεν χρειάζεται πίστα. Ο Λευτέρης, κύριε. Δεν το περίμενε κανένας. Άρτι αφιχθέντας εδώ στα στούντιο. Τι κάνεις, αγόρι μου, πώς εμφανίστηκες μπροστά μας? Κοπάπα, τι να ακούγεται τώρα εδώ? Κάτσε, κάτσε, γιατί δεν ακούγεται. Ανοίξει το μικρόφωνο. Ναι, το έχω ανοιχτό το μικρόφωνο, αλλά δεν ακούγεται. Θα το δώσω το δικό μου, ρε φίλε. Όχι, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, ξέρεις τι, θα κάτσεις στο άλλο το μικρόφωνο. Να, μας τον πολεμάνε. Κάτσεις στο άλλο το μικρόφωνο εδώ πέρα. Θα πάρουμε τη γραμμή και θα μιλήσουμε. Καλημέρα. Μας πολεμάνε, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα. Καλώς τον, ευχαριστούμε. Τι γίνεται? Γερός, δυνατός. Να σε καλά. Εντάξει, εμείς δεν θα πούμε τίποτα, θα τα πούνε οι άλλοι που δεν ασχολούνται με άλλες ομάδες. Ναι, έτσι. Έτσι είναι τα πράγματα. Καλώς, Μπάμπη μου. Πώς το είδες? Περιχαρείς σήμερα στο δρομολόγιο? Περιχαρείς με εκεί που δεν πάει, όλοι γελάνε. Έτσι, έτσι. Έχει κόσμο ήδη. Συζητάει ο κόσμος ήδη στα αστικά για το παιχνίδι το χθεσινό, για το τι συνέβη και τέτοια. Πώς παίρνεις εκεί τις... Τα πάντα. Τα πάντα, γεια σου μπροστά και καλή δουλειά. Έτσι. Τα πάντα. Τα πάντα. Έχουμε και τα τέτοια, τι να κάνουμε. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Ο κόσμος από το πρωί, από τις 4.30 ώρα που λέει, άλλη συζήτηση δεν έχει, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Τίποτα, δεν πάει να έχει αυτά έμφυα τέτοια, τελειώσαν όλα νομίζω, τα λύσαμε. Τελειώσαν όλα αυτά. Καλώς, μου, καλημέρα, καλημέρα φίλια, τσάω, τσάω, τσάω. Λοιπόν, Λευτέρη μου, μπορείς να μιλήσεις τώρα, είναι η στιγμή σου. Το μικρόφωνο είναι ανοιχτό σε σένα, η μπάλα στην κερκίδα. Μπάμπη, αγόρι μου, ακούγεσαι. Ακούγομαι. Έτσι, έτσι, νάτος. Μπάμπη, καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, που σ' αγαπάει, σε λατρεύει λίγο τις στεναχώρες τις προηγούμενες ημέρες. Πέραν, ήθελα να πω για το Λευτέρη, το ένα για το Λευτέρη, αλλά λέω, ρε παιδιά, εντάξει, Λευτέρης είναι δικός μας. Εντάξει. Δεν έχει να κάνει, θα τα βάλετε μαζί μου. Εντάξει. Και ήρθες μετά το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Στην εκπομπή. Εντάξει. Εντάξει. Τελείως, τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Γίναμε, φίλε. Γίναμε. Το μάτς δεν το είδες όμως, Δεν το είδα γιατί οδηγούσα από την Καβάλα προς Θεσσαλονίκη. Να, έτσι, ήθελες να βρεθείς κοντά. Αλλά ήσουν σίγουρος. Είχες βγει την Παρασκευή και το είχες δώσει 4-1. 4-1 το είχα δώσει. Και το έπαιξες. Το έπαιξα κιόλας στο στοίχημα. Εντάξει. Αλλά πριν φύγω το πρωί της Κυριακής από Θεσσαλονίκη για να πάω Δράμα και Καβάλα, γιατί είχα να δω διάφορους τόπους και διάφορους ανθρώπους. Βεβαίως.
Γιατί φεύγω για Τζαμάικα. Έτσι ξέρετε, είναι γνωστά αυτά. Μπορεί να μην ξαναγυρίσω πίσω. Οπότε μέρη τα οποία τα αγαπάω, πάω και τα επισκέφτομαι. Και για... ήρθε και στο λόγο επειδή μα τι μα ιδιαίτερο. Για να τα χαιρετήσω σε περίπτωση που δεν γυρίσω Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Ραδιοφωνικά μα θα μα ακούσει την Τζαμάικα. Θα σηκώνει. Θα είναι απόγευμα στην Τζαμάικα. Οπότε... πες την ιστορία. Πες την ιστορία που... η Τζαμάικα είναι 7 ώρες πίσω. Περίπου. Άρα είναι. Οπότε εγώ πριν κοιμηθώ. Ναι, έτσι. Λόγω επειδή. Εδώ. Before and after midnight. Before θα έλεγα εγώ για την Τζαμάικα, αλλά τέλος πάντων. Before και after midnight. Έτσι, λόγω επειδή. Κάτσε να δούμε την γραμμούλα τι να μας πει. Καλημέρα. Κατά γενική απέτηση των ακροατών του Φιμπερό, να βγει ο Λευτέρης απ' έξω και να μιλάει με το τηλέφωνο. Παρακαλώ πολύ. Δεν τον αναγνωρίζουν έτσι. Μπαμπή, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά πραγματικά με το τηλέφωνο είναι άλλη παύλα. Άλλη παύλα. Πιο καλά. Σε παρακαλώ. Εδώ ο Καόιλ κατέβαινε στον πέμπτο όροφο και έπαιρνε τηλέφωνο. Ρώτησα για τον Καόιλ. Ρώτησα για τον Καόιλ. Γιατί είδα τόσο πολλά Καόιλ στη Θεσσαλονίκη. Το 91 με το 97 δεν υπήρχαν Καόιλ. Και ρωτάω έναν, του λέω ρε Σιμάγκα, του λέω η Αβίν. Όχι, ένα περαστικό. Του λέω η Αβίν. Η Αβίν είναι του Νίκου Βαρδινογιάννη. Η ΕΚΟ έχει σχέση με τον Λάτσι. Ναι. Αυτός ο Καόιλ. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ξέρουμε, δεν μάθαμε. Μου λέει ο Καλτσάς. Ποιος είναι ο Καλτσάς? Πες το Μαθναϊκό. Πες τη Βέρεια. Στην Ατρόμητο. Στην Τρίπολη τώρα. Είναι... από τα Σέρας ρε αδερφή. Πώς τους λένε αυτούς, ήταν και... είναι ευρωπαϊκό φίλο κι αυτοί. Γιατί δεν πήραν τον Πασεραϊκό τότε? Αυτές οι Σέρες είναι πολύ επεκτατικές. Τελικά. Τελικά εκεί καταλήγουν όλα. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Επίσης θέλω να πω, επίσης επειδή πηγαίνω στην Πρίγκιπο απέναντι από το σπίτι του Κεμάλ και... πίνω μαστίχα χείου. Μάλιστα. Στην οποία βάζω 2 δάχτυλα μαστίχα χείου, σκίνω κατά προτίμηση, το συμπληρώνω με πάγο και νερό μέχρι πάνω. Ναι. Το μαστίχι είναι κάτι καταπληκτικό. Μάλιστα. Είσαι στο μυαλό, κάτι καταπληκτικό, μαστίχα. Αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία γιατί μας την είπες, ας πούμε. Την είπα γιατί. Την είπα γιατί. Γιατί στην Πρίγκιπο με κέρασε μια κοπέλα που δουλεύει εκεί, είσαι επί τώρα και έχει παντρευτεί Έλληνα και είναι από τη Βουλγαρία. Και έχουν κάνει και ένα παιδάκι, είναι 9 χρονών. Ναι. Θα του ζήσει. Να του ζήσει. Ναι, τη το είπα. Ναι, να του το είπα. Και να είναι πάντα μαζί, βασικό. Ναι. Μαζί με τη μαστίχα που την έβαλε σε καραφάκι. Καλά, παιδιά, είστε καταπληκτικοί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Ευχαριστούμε, πάμε στον επόμενο. Δεν θα ακούσουμε. Περίμενε, θα σα πω εδώ γιατί. Στην Αθήνα, όταν Αθήνα, Αχίο, Θεσσαλονίκη. Όλα μαζί. Στην Αθήνα, Μπάμπη, όταν παραγγέλνω μαστίχα, έτσι όπως την είπα, το κάνουν έτσι όπως του το λέω. Βάλε 2 δάχτυλα. Σου δίνουν big bubble. Όχι, ναι. Βάλε 2 δάχτυλα, βάζουν πάγο. Είναι υπάκου, ήταν. Με τα 2 δάχτυλα, λίγο που παρεξηγηθούν αυτά. Βάλε 2 δάχτυλα, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, ό,τι του λε, του λέω εγώ κάντε αυτό. Το κάνουν. Εδώ στη Θεσσαλονίκη του λέω. Δεν σου βάζουν δάχτυλα. Όχι. Του λέω κάντε μου αυτό. Και τι κάνουν τα άτομα, ρε φίλε. Τι κάνουν. Μου βάζουν τη μαστίχα σε ξεχωριστό καραφάκι. Ναι. Μου φέρνουν τον πάγο ξεχωριστά. Σου λέει κάτω μόνο σου, ρε φίλε. Και μου λέει ναι, κάτω μόνο σου και βάλε όσο πάγο και όσο νερό θες. Όσο νερό θες. Mixologist. Αυτά κυρίες και κύριοι εκεί Θεσσαλονίκη. Να τα ακούμε και να τα λέμε. Να το τελειώσω εδώ. Να το τελειώσω εδώ. Λοιπόν, μαζί λοιπόν με αυτό μου φέραν και ένα μεζεδάκι, ρε παιδί μου, έτσι είναι αυτό. Ναι. Και το μεζεδάκι μέσα είχε κάτι καταπληκτικά ντοματίνια. Τα ντοματίνια τσέρι, τα οποία ήταν πραγματικά φανταστικά. Και ρώτησα την κοπέλα, λέω από πού τα παίρνεις. Τις τσέρες. Επεκτατισμός. Την κοπέλα από τη Βουλγαρία. Ναι, ναι, ναι. Και λέει, στην Πρίγκιπο. Την οποία τη λένε, έχει ένα πολύ όμορφο όνομα, Σβετελίνα. Σβετελίνα, μάλιστα. Η Σφετερίστρια. Θα μπορούσε να είναι για Βουλγάρες αυτό. Το Σβετελίνα σημαίνει στα βουλγάρικα Ανθή. Μάλιστα. Γιορτάζουμε μαζί με την Ανθή, 15 Δεκεμβρίου. Τα φυτά πώς είναι στη Βουλγαρία, Σβετελίνα. Ναι, Σβετελίνα, τέτοια. Μάλιστα. Και μου λέει, περίμενε. Και μου λέει, τον κλείνω. Και μου λέει, Μπάμπη, ότι ο Μανάβης που βγάζει αυτά και προμηθεύει αυτά τα καταπληκτικά ντοματίνια, λέγεται Μπαξεβανίδης. Λοιπόν, εγώ στον Μπαξεβανίδη, το Μανάβη αυτό, θέλω να πω συγχαρητήρια. Μπράβο! Και, αυτό, θέλω, αυτό. Και θέλω να μάθω και τον παραγωγό. Είναι τυχαία. Όχι το... μόνο τον έμπορα. Εγώ θα σου πω για κάτι άλλο. Είναι τυχαίο το ότι είναι Μανάβης και λέγεται Μπαξεβανίδης. Ναι, όχι. Όχι, τίποτα. Όλα δέονται. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δεν σε βλέπω να παίρνει σειρά σήμερα, μιλήσει. Ναι, όχι, τελειώσαμε. Τελείωσε και το Πάο Κάρι. Το Πάο Κάρι, είδε, ξέχασα πιο μάτσι και χθε. Τελείωσε και το Πάο Ολυμπιακό. Τελειώσαν οι γραμμέ, τελειώσαν τα πάντα.
αρχηγού παρόντος. Έτσι, πας αρχή Παυσάτου 100%. Πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ και αυτά, αυτό ήταν το κλου. Αυτό ήταν το κλου. Σηκώνει χέρι. Σηκώνει, περίμενε να πει. Για πες, για πες. Θέλω να το ρωτήσω το φίλο του Δευτέρη, μου έχει κακά κλίση, έχω μέσω συντροχέα, να πάμε να τις σβήσουμε. Ναι, ναι, τις πυροσβεστικές που κλείνει τις κλίσεις, έτσι. Έχει και τρόπους, είναι σύνδεση με τα προηγούμενα, πρέπει το λόγο επειδή είναι σαν σειρά, πρέπει να την παρακολουθείς κάθε μέρα για να έχεις μια λογική συνέχεια. Και να μην φανούμε αντιβόροι, να ευχηθούμε στην ομάδα του Λευτέρη να κόψει και τη δεύτερη θέση από τον Γαύρο. Σηκώνει χέρια, πανηγυρίζει. Είναι σίγουρα, μιλάμε τώρα, είναι το διπλό της ΑΕΚ την επόμενη Κυριακή. 3-1 λέει. Εύκολα, εύκολα. Εύκολα. Θα έρθει ο Γιακουμάκης ξανά και τέτοια. Έχει φύγει, έχει πάει στον Όφη. Θα ξαναέρθει και αυτό το μάτζερ, παιδί μου. Έτσι. Έγινε, σε χαιρετούμε, εντάξει. Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα θα παίξει τη διπλάρα τη επόμενη Κυριακή. Είναι εδώ, ο Ολυμπιακός θα καταρρεύσει μετά την χθεσινή του. Ναι, και έδειξε κιόλα. Τρελάθηκε τώρα, τον είπαμε το Λευτέρη ότι θα κερδίσει. Α, και τρελάθηκε, εντάξει. Ναι, δείχτω, πε το. Θέλω να μιλήσω, παπέ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, πε τα εδώ, μίλα για την Άκη. Λοιπόν, θα πω για τη Γαλλία. Α, καλά. Αλλά σε λίγο, σε λίγο όμως τα σκάσεις. Δεν μπορούμε τώρα, έχουμε γραμμές εδώ πελατεία. Μετά, αύριο ξανά έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, ακούγομαι. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε το Λευτέρη, την πόλη μας. Να πούμε ότι όλοι οι Ουρουγουάοι κλαίει που δεν θα πάει εκεί να κάνει καντίνα. Και θα πάει στην Τζαμάικα. Τους την έκανε, ναι. Και κακώς παρεξηγήθηκε μαζί μας. Εμείς πριν μερικά χρόνια τραγουδούσαμε τον ύμνο τη ΑΕΚ. Με του Μίλτσου Πασκαλίδη, δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω, γιατί δεν ήξερε τις ομάδες που έπαιζε. Και κακώς μας παρεξήγησε. Χρήστο, για το κτηματολόγιο, επειδή και εμένα μου έχουν γράψει τα μισά γρεβενά, να μην γίνει κανένα λάθος, μην πας αυτό στον... Γρεβενιώτης είναι. Ναι, και εγώ, ίσως. Θα τα χωρίσουμε. Ναι. Λοιπόν, μην πας αυτόν τον χασοτοπογράφο εκεί. Α, είναι ένας γνωστός, τηλέφωνο. Ναι, ναι. Τώρα αν είσαι τα γραβένα, να πούμε στον κόσμο ότι είχε ένα μήνα. Ναι. Εγώ έχω ζητήσει, επειδή ο παππούς μου ήταν τροχιοδρομικός ο ένας εδώ στο Χαριλάου, το γήπεδο ανήκει, έχω και έγγραφο από τον Αλή που μου το έχει γράψει στον προπάπου μου. Ναι. Το γήπεδο ανήκει σε μένα. Του Πιτσού. Με Χρυσόβουλο. Με Χρυσόβουλο, κανονικά. Ναι. Και αν χρειαστώ και κάνω χαρτί, θα μου το φέρει ο Πάφη από εκεί που βρίσκεται. Γι' αυτό πηγαίνει. Κτηματολόγιο με το Άγιο Όρος. Για θεματικό πάρκο. Έτσι. Σούπερ. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι έγινε, ρε. Το τηλέφωνο που περίμενε όλη η εκπομπή. Τίμιο βγήκε. Ναι. Εγώ, Πάφη μου, για άλλες ομάδες δεν μιλάω, ξέρεις. Ποτέ. Αλλά ότι θα ήταν για αυτό το χρεσινό αβαβά, δηλαδή χαίρονται το στημένο πράγμα που πήραν αυτά τα σιχάματα, αυτό το στημένο πράγμα. Αβαβά γιατί, όμως. Αβαβά ρε φίλε τώρα, ναι. Αβαβά. Σιγά τώρα. Ναι, ήρθε ο Ολυμπιακός. Ήταν ταγμένο από την αρχή, θυμάσαι πόσο καιρό έχει που στο είπα αυτό. Τα έχεις πει, σε το πάρκο φέτος θα το πάρει. Το έχεις πει. Ήταν ταγμένα όλα. Έτσι. Τώρα αλλά... χαίρονται και βγάζουν γλώσσα, τώρα χαίρονται σαν τα κουλούρια, τώρα πήραν και το Τσιπρόβιο. Τσιπρόβιο πρωτάθλημα. Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα, δεν θέλω να μου το εξηγήσεις. Αβαβά πώς. Ο Ολυμπιακός έχει το Μαρινάκι. Ο Μαρινάκης... Δεν νοιάζει τον Ολυμπιακό, ρε, το Ψαρβά. Έχει πάρει 500. Θέλει να προχωρήσει στο Europa League. Έτσι, έτσι. Κοιτάει τον κάθε... Δεν τον ενδιαφέρει. Ναι, μάλιστα. Και πάνε τώρα, πήγαν αυτά τα χαϊβάνια χθες εκεί στο κρέα του Μικράς Ασίας. Βρε καημένοι, βρε καημένοι, χαίρεστε τα στημένα. Τι πετάω. Φυσικά μόνοι σας δεν μπορείτε να πάρετε τίποτα. Μας φουλάνε τρέλα. Θα έρθω εγώ και θα σε βιάσω όταν πρέπει. Α, μάλιστα, θα έρθει. Και εσύ χανούμι να μην και πολλά εκεί, γιατί έρχομαι. Όχι, όλους, τελείωσε. Όλοι ερχόμαστε, δηλαδή. Σήμερα τον παράσχω στην Τρίπολη. Διπλάρα εγώ. Διπλάρα, μάλιστα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτά τα λίγα και θα ξαναγυρίσω. Εντάξει, έγινε. Βγήκε λοιπόν ο φίλος μας ο Πασχάλης που ως νέος δούρος, λέγανε πριν οι ακροατές, γιατί δεν βγαίνει ο Πασχάλης στο τηλέφωνο. Να, εδώ. Στημένο λέει το πρωτάθλημα. Κοίταξε.
Να το δεχτώ, αλλά υπάρχει μια ιδεολογική ίσως. Για χθες συγκεκριμένα δεν το είδες πουθενά, ας πούμε. Ναι, ναι, δηλαδή, υποτίθεται ρε παιδί μου ότι ο Μαρινάκης που είναι με τον αυτό, με τον Γκούλη, με το έτσι. Και λέγεται, εμείς δεν υιοθετούμε, ότι έχει μια έτσι, ας πούμε, συμπάθεια προς την. Εντάξει, ρε παιδί, δόρισε τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα τι, όχι, δεν κινούνται κάτι τέτοιο. Προφανώς. Πάντως η αλήθεια για τους λάτριδες της στατιστικής είναι ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει τροπέα μόνο με κεντροαριστερά κυβέρνηση. Με Νέα Δημοκρατία μόνο το 76 και το 74 στις μεταπολίτευσεις εκεί. Δεν ζούσαμε. Δεν ζούσαμε κιόλας αυτά. Πρωτάθλημα το 85, κύπελο το 2001, κύπελο το 2003 πάλι είχαμε ΠΑΣΟΚ. Και τώρα τα δύο κύπελα. Ναι, με το ΣΥΡΙΖΑ δύο κύπελα και ένα πρωτάθλημα φέτος. Η κεντροαριστερά μάλλον του πηγαίνει λίγο παραπάνω, ας πούμε. Είναι η αλήθεια, ως ιδιοσυγκρασία ίσως. Ναι, ναι, στο, πώς το λέμε αυτό, στον, στον τέτοιο ΠΑΟΚ. Στο DNA. Στο DNA, όχι, ναι. Όχι στο σύλλογο ΠΑΟΚ. Ναι. Στο οργανισμό. Στον οργανισμό αυτή στον οργανισμό. Λοιπόν, Πασχαλάκη χθε επίση, νομίζω ότι όλο το παιχνίδι δεν μα διαφέρει το 3-1 και αυτά τι έγινε. Όλο το ματ ήταν η στοιχομηθεία Γιώργου Μίνου με Πασχαλάκη μετά το τέλο του παιχνιδιού στην ΕΡΤ. Το build-up τι είναι, ρε φίλε. Είπε, κάναμε build-up ο Πασχαλάκης που ακούει κόλκα και είπε οργανισμός ΠΑΟΚ. Ναι, το είπε και αυτό. Και μίλησε φυσικά ο Μίνος για transition. Εντάξει, εκεί τελείωσαν όλα. Καλημέρα. Θα πεις, Λευτέρη, θα πεις γιατί έχουμε γραμμούλες. Αλλά θες να πεις για τη Γαλλία, γιατί δεν λέτε. Για τη Γαλλία, αν πάρεις τηλέφωνο απ' έξω, θα σε βγάλω. Θα τα πεις, κάτσε να πεις. Έχεις κάσει ο άνθρωπος. Θα τα πεις, εννοείται. Είπε, εμείς δεν κλείνουμε κανένα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπάμπη μου. Καλημέρα. Έχεις τον Αθηναίο δίπλα σου. Καλημερίζω. Όχι, όλοι επιτίθενται. Ναι, τον Αθηναίο δίπλα. Αγόρι μου γλυκό. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν, εγώ ήθελα να σε πω χρόνια πολλά, αλλά πού να σε βρω. Να σε βρω στο Messenger, δεν να σε βρω στην κομπανία. Δεν μπορούσα να σε βρω πουθενά. Το BBC, τη σελίδα μας. Ναι, βάζω το φούρναν στήλελο τίποτε. Εδώ! Κάνα τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Εδώ είμαστε, να... μέσα. Δεν πειράζει, αρκεί που μα σκέφτηκε. Αυτό τελείωσε. Αυτό το ξέρω. Το ξέρω κι εγώ. Από Παρασκευή το είπα χρόνια πολλά. Απλά λέω ότι. Κύρτε Δευτέρα. Μέχρι και την κομπανία έψαχνα να βρω να σε πάρω στην κομπανία που έχει το άλλο Messenger. Άλλο Facebook. Δεν μπορούσα δηλαδή, αφού δεν έχει. Δεν πειράζει. Εδώ, λοιπόν, εδώ φωτιάδη, να τώρα... μιλήσουμε το Λευτέρη. Εδώ, Λευτέρη δικό σου. Ο Φωτιάδης. Καλά, μιλάμε τώρα. Battle, γίνομαι... battle ναι. Καλημέρα, Ρωσονέρη. Γεια σου, αγόρι μου γλυκό. Λοιπόν, έχεις εισιτήριο για το Μπραζίλ, δωρεάν. Ναι. Και αποσκευές χωρίς να ζυγίσουν και να κάνουν πάλι δωρεάν από τα Anita Airlines. Anita Airlines. Εισιτήριο, ναι. Μίλησα με την παραγωγή, με τον Θάνο. Anita Airlines. Μου λέει, άμα θα πάει με την Anita, ξέρω εγώ, με το Anita Airlines. Με το αεροπλάνο, 6 εισιτήριο δωρεάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά εγώ πετάω τον Ατλαντικό και τον διασχίζω μόνο με την. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ρε Φωτιάδη, κάτσε. Ο άνθρωπος δεν θέλει να γυρίσει, θέλει να πάει για πάντα. Για σου πάντα. Λέει. Αυτό όχι, η Ανίτα. Το εισιτήριο να σε κάνουμε, αγόρι μου, να φύγεις από εδώ με τον Ανίτα. Να φύγεις από εδώ, λέει. Δεν ακούς. Συγγνώμη, αν με ακούς. Εγώ Έλα. Τον διασχίζω τον Ατλαντικό ωκεανό μόνο με την Air France. Για ιδεολογικούς λόγους. Εδώ έχουμε Anita Airlines, τη καινούργια εταιρεία με τέτοια. Το ξέρω. Θα έχεις μέσα και δωρεάν, είπαμε. Το ξέρω. Τις βαλίτσες. Θα έχεις και το βολταϊκό. Σε ευχαριστώ. Το ξέρω ότι είναι καταπληκτική, αλλά καταπληκτική η προσφορά σου. Αλλά έχω κλείσει ήδη τα εισιτήρια. Όταν έχω κλείσει κάτι δεν το αλλάζω. Θα πάω με τον Μπάμπη Σερκλάιντς. Περίμενε, θα σου πω. Πετάω από Ελβέλ. Από Ελβέλ πετάω. Πηγαίνω Ντεγκόλ. Από Ντεγκόλ πηγαίνω Ορλή. Από Ορλή πηγαίνω Γουαδελούπη. Ορλή, πώς λέμε. Και από Γουαδελούπη πηγαίνω. Μην μιλάς γαλλικά, δεν καταλαβαίνω φωτιά. Και από Γουαδελούπη πηγαίνω Kingston Town. Τώρα θέλω να σου πω γιατί Air France. Γιατί όταν πήγα να βγάλω εισιτήριο, οι Αμερικάνοι μου δίνανε εισιτήριο. Μου δίνανε εισιτήριο στη μισή τιμή. Αλλά έπρεπε εγώ να μείνω στη Νέα Υόρκη στο JFK για πάνω από 18 ώρες. Ουσιαστικά θα πρέπει να πληρώσω ένα ξενοδοχείο εκεί στη Νέα Υόρκη. Και εκτός αυτού να συμπληρώσω. Να συμπληρώσω. Περίμενε τώρα, περίμενε να τελειώσω. Άσε με να ολοκληρώσω. Ποιο θα τελειώσει, ποιον τώρα. Άσε με να ολοκληρώσω. Ναι. Μου λέγανε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία να συμπληρώσω ένα ερωτηματολόγιο ΕΣΤΑ. Το οποίο ΕΣΤΑ ερωτηματολόγιο μόνο ότι. ΕΣΤΑ ΣΥ ΕΣΤΑ ΝΟ. Μόνο το τι DNA είχε ο πατέρας μου δεν ζητούσε.
Αν είχα πάει στην Αίγυπτο, αν είχα πάει. Εγώ είχα πάει στην Αίγυπτο γιατί ο αδελφός του πατέρα μου είχε στην Αλεξάνδρεια, εστιατόριο στην Αλεξάνδρεια. Στο Γιδά. Και δεν ήθελα εγώ να δώσω λογαριασμό γιατί πήγα στην Αίγυπτο και πότε πήγα και τι έκανα και τι επισκέφτηκα. Έτσι. Εγώ πήγα στο Όρο Σινά. Πήγα να βρω το Σικαμπάλα. Πήγα στο Όρο Σινά. Πήγα στο Όρο Σινά. Πήγα στο Όρο Σινά. Στο μοναστήρι στην Αγία Κατερίνη. Στο. Για Κατερίνη. Το είχε κάνει ο Ιστινιανός. Μίλησα με Βεδουίνους. Όλα αυτά για το ιστορία της. Ο άνθρωπος πήρε, πήρε για μια προσφορά λοιπόν, τώρα, το παίρνει. Και κοιτάξτε. Έφαγες τέτοιο. Έφαγες πέστο. Έφαγες παστούρμα. Ήπια καρκαντέ. Ήπια καρκαντέ. Και είδε και, και καμήλες φωτιάδι. Πήγες στους εκεί έχουν παστούρμα αυτοί. Βρε, ήπια καρκαντέ στο συνεργά. Εγώ σε λέω γιατί ήμουν στα Μιράτα. Ήθελα να κάνω γνωριμία. Να κάνω μέσω Μιράτα. Έτσι. Καταλαβαίνεις. Με νιώθεις. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Αλλά άκου να δεις το καλύτερο. Και καλύτερο. Και αφού τα παίρνω στο κρανίο, παίρνω τηλέφωνα στην Αμερικάνικη πρεσβεία, δεν μπορούσαν να μου απαντήσουν γιατί στην Αμερικάνικη πρεσβεία το τηλέφωνο στην Αθήνα απαντάει ένας τηλεφωνητής και σου λέει πάντα το κουμπί 3, πάντα το κουμπί 5 και πήγαινε στο ίντερνετ και βγάλε άκρη μόνο. Και βγάλε άκρη μόνο σου. Τα 3-5 πηγάδια, τα 3-5 πηγάδια. Και παίρνω τηλέφωνο στη γαλλική πρεσβεία, το σηκώνει γαλλίδα, μου μιλάει γαλλικά. Και έλειος ο Λευτέρης. Της λέω, συγγνώμη, εγώ. Φρασάν. Συγγνώμη, της λέω, εγώ δεν μιλάω γαλλικά. Μήπως μιλάτε ελληνικά. Και μου απαντάει σε άπτεστα ελληνικά. Νο. Μου λέει το 3-3 και δεν μου το λέει 3. Ναι. Ναι, μου λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνω, εάν χρειάζομαι βίζα ή όχι. Από την Καλαμαριά ήταν Φωτιάδη, άκου να δεις. Απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις μου. Απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις μου. Με κατατοπίζει καταπληκτικά και μου δίνει και ένα τηλέφωνο ενός άλλου ανθρώπου. Το δικό της. Ξεσπάρε με μετά. Ενός άλλου ανθρώπου. Και για να πάρω και τον άλλον. Και παίρνω και τον άλλον και του λέω τα ίδια ακριβώς πράγματα και μου απαντάει. Στην αρχή στα γαλλικά και μετά μου μιλάει καταπληκτικά ελληνικά. Ναι. Με κατατοπίζει. Που θα λέγαμε στα γαλλικά φαρσί. Επίσης. Φαρσί ελληνικά. Έτσι, ναι. Και λέω. Και λέω. Τι είπατε. Και τέλειωσα. Κάτσε. Τι να πούμε, Φωτιάδη, τι να πούμε. Τέλειωσα. Ναι. Και εγώ τέλειωσα τη συνομιλία μου. Ποιο πάω πρωτάθλημα, τι ζούμε. Τέλειωσα τη συνομιλία μου με τον τύπο λέγοντάς του το εξής. Έτσι. Και έτσι θα κλείσουμε. Είστε η καλύτερη πρεσβεία. Είστε η καλύτερη πρεσβεία. Είστε η καλύτερη πρεσβεία. Ρεγαλία. Φιλιά, Φωτιάδη. Και έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα οδηγηθούμε στο διάλειμμα. Ποιο πρωτάθλημα μελέτε. Μόνο εδώ. Φαρσί. Επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο δεύτερο, στη δεύτερη μας ώρα στο Λόγο Επειδή, στο δευτεριάτικο Λόγο Επειδή, που είναι όμως μια διαφορετική Δευτέρα φαντάζομαι από οποιαδήποτε άλλη, ιστορική Δευτέρα ίσως, η 11η του Φλεβάρη, όπως όλα δείχνουν ο ΠΑΟΚ είναι ο πρωταθλητής 2018-2019, πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω που λέει και ο Σταμάτης Γονίδης και θα παίξουμε μεθαύριο στο 8-ball, ξέρεις, τοποθέτηση προϊόντος έτσι, τα είπαμε όλα. Αλλά εμείς ασχολούμαστε και με άλλα ζητήματα. 2-31-0-2-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Δηλαδή δώσαμε τη γραμμούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί βρισκόμαστε και συνδιαλεγόμαστε. Κατερίνα Νοτοπούλου, υπουργός Μακεδονίας Θράκης και υποψήφια δήμαρχος Θεσσαλονίκης, έκανε στάτους. Ο ΠΑΟΚ λέει και ο Λάνθιμος τα σαρώσανε όλα. Τι ο Λάνθιμος τα πήρε. Τα πήρε 7 βραβεία μπαφτα πήρε. Που είναι ο προάγγελος των. Εντάξει, ναι. Πώς τον μπαφτα. Μπαφτα, ναι. Το Ιντερτότο των κινηματογραφικών. Αλλά λέει τα σάρωσε και ο ΠΑΟΚ όλα. Μήπως ξέρει ότι θα πάρει και το Νταμπλ. Να πούμε ότι ο Νοτοπούλου πήγε σε ένα συνέδριο τώρα κάτι και ήταν τιμόμενο νησί ή Θάσος. Α, μάλιστα, ναι. Αυτό. Ναι, όχι, αλλά ρε παιδί μου. Δεν έχει τιμηθεί ποτέ η Θάσος. Γιατί να τιμηθεί. Είναι η πρώτη διάκριση που λαμβάνει αυτό το νησί, που είναι παραγνωρισμένη. Θα το έχουμε πει εδώ. Για πες Λευτέρη, σηκώνει το χέρι. Θέλω να πω κάτι για Θάσο. Γιατί όχι για Θάσο, αν μου επιτρέπεις. Έχουμε γραμμούλα όμως. Για τη σήμανση, για τη σήμανση στην Εγνατία. Ναι. Την Καβάλα τη γράφουν πάρα πολλές φορές και τη Δράμα μία. Ναι, να τη γράψουν πιο πολλές φορές και τη Δράμα. Αλλά ακούνε το καβαλιώτη Κολόμπι τα κάνει αυτά. Η γνωστή καβαλιώτη αφέλεια όμως. Καλημέρα. Ζητήματα πρέπει να δειχθούν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι γίνεται, Παπινό. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Το φαντάζομαι, ναι, εννοείται.
στο σκοράκι πέθανε μέσα 3-1, έλεγα. Όλοι το πιάσανε. Όλοι το πιάσανε. Μόνο εμείς είχαμε δώσει 2-2, άχρηστοι, ναι. Τίποτα. Εγώ είπα, δεν πιστεύω στο Χ. Η ομάδα θα πάει για την νίκη. Αυτό έπραξε. Εμφαντικά κιόλας. Θα μπορούσε το σκορ να είναι μεγαλύτερο. Δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο το αγώνα από τον Ολυμπιακό. Ναι. Στο ξεκίνημα λίγο όμως, μπήκε ο Ολυμπιακός δυνατά. Ναι. Μέχρι να διαβάσουν την τρύπα που υπήρχε στο κέντρο με μια παλιά στην πίσω ζώνη, έβγαινε κατευθείαν με τα στόπερα αγκαλιά. Έτσι. Γιατί... Και αυτό έγινε έτσι. Και στον γκολ του Βιερίνια και στον γκολ που βάζουμε το δεύτερο. Ο Μπίσελβαρ κανονικά έκανε πάρτι. Αν ήταν σε λίγο καλύτερη μέρα, θα έγραφε πιο πολύ το κοντέρ. Ο Μπίσελβαρ συγκλονιστικός μάρκαρε, πίεζε. Στο ξεκίνημα ο Ice Cube που είναι. Ice Cube, ναι. Ο ακροατής ξέρει από μπαλίτσα. Εννοείται, ναι. Λόγω επειδή είσαι. Εννοείται, δεν ξέρω από μπαλίτσα. Θέλω να δώσω τους χαιρετισμούς στους φίλους του Ολυμπιακού, στον Χριστόφορο, στον Πασχάλη, τον Φευγάτο, τον Top Gun, τον Γέστε 7. Ο παδί του Άρεος. Το παδί του Ολυμπιακού είναι, παιδιά, δεν του Άρεος. Μάλιστα. Ναι, αλλά το πανό τότε. Ναι, έτσι. Το Ολυμπιακού. Το πανό τότε το κάνανε κρεμάστρα. Γιατί τη δικιά του ανυπαρξία και το ξεπούλημα που φάγανε στα ποδητήρια έπρεπε κάπως να καλυφθεί. Παραχάραξη ιστορίας. Αυτά είναι γνωστά. Τα ξέρουν και τα μωρά παιδιά. Τα μαθαίνουν τώρα. Και οι πέτρες. Έτσι, και οι πέτρες τα ξέρουν. Εντάξει. Αυτό έγινε στην ουσία. Φτιαστήκανε από ένα πάνω από μια καζούρα για να καλύψουν το δικό του το ξεπούλημα. Οι πέτρες τα ξέρουν και τα λένε όλα. Αρκεί να τις διαβάζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ο Λευτέρη. Ο Λευτέρη, έχω Λευτέρη στο στούντιο, ναι. Χάος. Έτσι. Αμπαλαέα, ρε. Τελείωσε αυτό. Έτσι γιορτάζει με Λευτέρη. Φιλιά, καλημέρα. Λοιπόν, χαιρετισμού σε όλου. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Οι πέτρες. Γι' αυτό και στα γήπεδα πετάνε πέτρες για να διαβάζουν το μήνυμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι κάτι, ναι. Μόνο στον ήλιο, Μπάμπη, δεν πρέπει να πετά πέτρες. Λευτέρης. Ναι. Θα τα λέμε και αυτά. Καλημέρα στη γραμπούλα. Έλα, κύριε Μπάμπη. Τριτολόγη, ναι, παρακαλούμε. Έλα, κύριε Μπάμπη μου. Είδες οι προφητείες που βγήκανε μόλις πάτησε το πόδι του ο Ισπανός και έρχεται κιόλας. Κογκισταδόρης, Ισπανίο, Κολόμβος, ποιος Ισπανός. Δόξα τω Θεώ, μόλις πάτησε και το διώξατε κιόλας. Τότε τι τον πήρετε τον άλλον να δει. Ποιον Ισπανό. Για να δει το Λευτέρη. Ποιον Ισπανό. Το Ισπανό της ΑΕΚ, λέει. Βέβαια. Είχε πει ο Λευτέρης το Δεκέμβριο. Ο Λευτέρης, λέω. Εγώ το είπα, θα γυρίσει. Το Δεκέμβριο ότι θα έρθει ο Χιμένεθ στην ΑΕΚ. Είχε ρεπορτάζ. Ο Λευτέρης δεν βγήκε τίποτα να πει. Δεν βγήκε, εντάξει. Εγώ έχω πει. Έλα, κόρη μου, λέγε. Έλα, παλικάρι. Κύριε Φωτιάδη, εγώ έχω πει εκεί που πρέπει να τα πω. Έτσι. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να έρθει ο Μαρσέλο Μπιέλσα στην ΑΕΚ. Να τα. Έτσι. Κοίταξε, πρέπει καψούρα. Να έχει χρήμα. Άμα δεν δώσει ο. Μπρισονίδη, άμα δεν έχει λεφτά. Άμα δεν δίνει ο Τσιμπουναράς λεφτά, πώς θα γίνει. Για. Πώς θα γίνει. Μπρισονίδη. Πώς θα δώσει η τέτοια. Καταρχήν, θέλω να μου πεις μια εσύ που είσαι ο Νίτζιρα της ΑΕΚ. Το γήπεδο το κάνει ο Μελισανίδης ή η Δρούλου. Δώσε μου μια απάντηση, γιατί εγώ. Δεν μπορώ, έχω χάσει την μπάλα. Μαρσέλο, Μπιέλσα, σημασία μου φέρνει η περιφέρεια να δίνει τα λεφτά. Μαρσέλο, Μπιέλσα, μάλιστα, έγινε. Ένα λεπτό. Και να πω, 75-76, 16 νίκες και 3 σοπαλίες στο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Πού? Τι είναι αυτό τώρα. Ξαναπέστω. 75-76, δεν είχε κάνει 16 νίκες. Α, ναι. Τα ρεκόρ. Αμάρι, Σταύρος Πετρακόπουλος. Ναι, μα συγκλονίζει ο Φωτιάδης. Είναι συγκλονιστικό σήμερα. Διαβασμένο σήμερα. Ω, καλά, ναι. Α, Μπάμπη μου. Τίποτα, μην. Αλλάζει. Χαιρετίζω. Για όσους μας ακούνε από άλλες πόλεις και ίσως από το κράτος των Αθηνών. Από άλλους πλανήτες. Από άλλους πλανήτες. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Ο Μήνος λέει transition. Ο Φωτιάδης στατιστικά. Βλέπουμε μπαλίτσα πλέον, ξεκάθαρα. Και ο Κώστας Κατσουράνης στην Πάτρα χαμογελάει. Γεια σου ρε Κώστα. Αυτό, ναι. Κατσούρ. Ούπα, καλημέρα. Μετά τις χαρτορίχτες και τις καφετζούδες να βγουν και οι πετρούδες. Έτσι. Να διαβάσουν τις πέτρες του Λευτέρη. Να μας πούν πότε θα ξαναπάρει πρωτάθλημα. Γιατί λέμε και την το ξέρουν και οι πέτρες, ναι. Τυχαίο. Πρέπει κάποιος να τις διαβάζει. Δύσκολα, δεν υπάρχουν πλέον. Ο Αριστείς ο Δίκιος ήταν ο τελευταίος. Ναι. Έτσι πετάμε στον ήλιο. Έτσι. Στα σχολεία μας βάζουν στα χαρτιά. Διεθνές, τετράδιο. Για να βάλετε μια πέτρα, να μάθουμε την αλήθεια.
και μετά, άμα υπάρχει λίγος χρόνος, να μας πει κανένα όνειρο. Με ένα όνειρο θα ζω. Έτσι, θα μας τα πει όλα. Θα... Έγινε. Χαιρετούμε, φιλιά, τσάω, τσάω. Όπου φύγαμε, δε. Άλλαξε η ατζέντα της εκπομπής, νομίζω ξεκάθαρα. 3-1 χθες ο ΠΑΟΚ, λοιπόν. Πώς πάθησε ο ακροατής να μιλήσει από τον Άσο να πηγαίνει. Λίγο το night transition, τέτοια αυτά. Αυτό το build-up του... Το build-up από ό,τι κατάλαβα από τα λίγα αγγλικά που ξέρω εγώ σαν την πρεσβεία της Αμερικής. Ναι. Είναι ότι επιτίθεσαι και από κτίζεις και από τον άξονα και από. Τις πτέρυγες. Ναι, δηλαδή δεν είναι μονοδιάστατο. Καλά, μιλάμε ναι, τώρα. Αυτό. Πρέπει να βλέπεις. Πρέπει και λάθος αυτό. Ναι. Πρέπει να βλέπεις ποδόσφαιρο και να έχεις lower. Δεν γίνεται πλέον. Ναι. Εκεί μας κατατίσανε, μάλιστα. Παπί, μισό λεπτό να πω κάτι. Ναι. Επειδή ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Σε άλλα θέματα, σε άλλη συζήτηση, με μια άλλη εκπομπή συνεδριόμαστε. Ναι. Αλλά οι παράδρομοι. Γιατί δεν λένε για τη δράμα οι ταμπέλες. Ναι. Έχουν όλη την ιστορία, τις ιστορίες μέσα τους. Και δεν έχουν και διόδια οι παράδρομοι. Άγια σου. Ερχόμενος από Αθήνα Τρίκαλα, γιατί έκανα μια στάση στα Τρίκαλα πριν έρθω στη Θεσσαλονίκη. Πέρασα από Χερόνια και θέλω να ρωτήσω τους ακροατές. Ναι, για τη μάχη. Ναι. Αν επειδή στη Χερόνια. Χαζούς τους κάναμε τους Αθηναίους στη Χερόνια. Επειδή στη Χερόνια, Μπάμπη, είδα ένα άγαλμα λιοντάρι. Ναι, ναι. Και έχω συνδυάσει τα λιοντάρια με νερά. Γιατί, τι είναι τα ποτάμια, τα λιοντάρια. Τι σχέση έχουν τα λιοντάρια με τα νερά. Είναι οι φύλακες άγγελοι της πόλης. Των νερών. Μάλιστα. Των νερών, μπράβο. Γιατί κάποιοι θέλουν να κάνουν τη θάλασσα πετρέλαιο και, κάποιοι, ναι, και φυσικό αέριο. Ναι, και αλλά εμείς. Εμείς θέλουμε τη θάλασσα να είναι νερό και αλάτι. Να μάλιστα. Πάμε, ναι. Ναι. Δεν θέλουμε ΑΟΣ. Αυτό. Τι να πω και εγώ τώρα. Θέλω να ρωτήσω. Θα τα κλείσω όλα τώρα. Τα λιοντάρια με το νερό τι σχέση έχουν, δεν καταλάβαμε. Γιατί αν στη Χερόνια δεν έχει νερά. Γιατί έχει λιοντάρια. Γιατί έχει λιοντάρι. Σύνδεση, ναι. Άρα κάποτε υπήρχε νερό. Υπάρχει κράτος να απαντήσει. Δεν υπάρχει όμως. Σε ποιον να πάρει να απευθυνθεί τώρα. Να μα τα πούνε οι κύριοι υπεύθυνοι. Κύριοι. Γιατί υπάρχουν. Αυτό δεν καταλαβαίνω ποτέ γιατί μπαίνει το δεύτερο κύριο. Είναι πιο πολύ κύριοι, μάλλον. Δεν ξέρω. Αλλά τα λιοντάρια είναι τα λιοντάρια τη Αφίπολη. Του Πασεραϊκού. Αμφιλοχή, αμφικτιονία. Αμφίπολη. Αμφίπολη. Αμφίβια. Αμφίκλια. Έτσι. Για να αρχίσουμε τα αμφί. Άστα να πάνε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι λες ρε φίλε που δεν έχει σχέση το λιοντάρι με το νερό. Δεν ξέρω. Γι' αυτό σήμερα το μάθα το Λευτέρι. Πηγαίνει το λιοντάρι, καβατζώνει τη λίμνη και δεν τολμάει κανένα να πάει να πιει νερό. Μάλιστα. Είναι ο φύλακας των νερών που λέει ο Λευτέρης. Ναι. Αυτό είναι. Ναι, είναι παρτάκιας. Έτσι, είναι καταπατητής είναι το λιοντάρι. Καβατζώνει μαζί με τις λένες όλο το κοπάδι, τη λίμνη γύρω-γύρω. Και περίμενε να σου πω κάτι. Ρώτησαν κάποιον, where do you come from? Και απάντησε, I come from my mother's water. Μάλιστα. Σε καταγγέλω, Λευτέρη, γιατί με ρολυπτής. Υπέρ του ήλιου. Δηλαδή, τον ήλιο δεν πετάς πέτρα, στο φεγγάρι πετάς. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, γιατί αυτή η διάκριση. Δηλαδή. Είναι της δικαιοσύνης ο ήλιος ο νοητός. Επειδή το φεγγάρι δεν είναι αυτόφωτο. Και δηλαδή πρέπει να το πετάμε πέτρες, κατευθείαν το λιθοβολήσουμε. Με τον ισχυρό πάνε, με τον ήλιο. Ούτε. Το κράτος των Αθηνών. Η νομεκλατούρα. Πάπη, ούτε στο φεγγάρι πετάμε πέτρες. Τελείωσε, πουθενά. Τώρα στρώσαμε. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Στα σύννεφα πετάμε πέτρες. Πάλι μεροληπτής. Γιατί να μην πετάμε στον ήλιο και στη σελήνη και να πετάμε στα σύννεφα. Αμαρτία δεν είναι και αυτά. Όχι, γιατί είναι ωραίο. Του ουρανού δεν είναι. Όχι, είναι ωραίο να πετάμε στα σύννεφα γιατί είχε γράψει και ο Rolling Stone ένα τραγούδι. Get off of my cloud. Και τη λέει μετά. Get out of my dream. Because two is a cloud. A crowd. Get out of my dream. Get into my car. Το λέει και ο Billy Ocean. Ρε φίλε, ο άνθρωπος είπε two is a crowd. Δηλαδή δύο άτομα είναι πλήθος. Αυτό ίσως να έβλεπε μπαλίτσα και να απευθύνεται σε κάποιες ομάδες που δεν μαζεύουν κόσμο στα γήπεδα. Συλλοέλληνας είναι. Συλλοέλληνας ήταν και τι Μόρισον. Θα έβλεπε κανένα ελληνικό πρωτάθλημα. Εννοείται. Έγινε, σε φιλούμπε. Τσαου, τσαου, τσαου. Για τη Χερόνια, γιατί δεν λέτε τώρα. Αθήνα, Κόρινθος, Κέρκυρα, Λευκάδα, Χαΐα, Μέγαρα, Καρνανία, Εύβοια. Πήγα στο πλευρό των Βιωτών. Όλη η Αθήνα ξέρει. Τότε, ναι, τότε και έσκασε μόνο μακεδονική φάλαγγα ο Φίλιππος. Τους πήραμε τα άλογα. Και ανοίξαμε και υποδρόμια. Και ανοίξαμε υποδρόμια, ανοίξαμε και στάβλο. Κανονικά τρέχανε και τρέχατε και τέτοια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, ρε. Έλα. Θυμάσαι τι είχα πει πριν ένα μήνα.
αν σου πω ότι θυμάμαι, θα σου πω ψέματα. Θυμάσαι, δεν θυμάσαι, με τη λεωφορείο ήρθε στο πρωί. Ναι, είδαμε το 27, το θυμάμαι αυτό, ναι. Ναι. Τι σου είχα πει, κύριε Βατμανίδη? Ότι όλα είναι αβαβά. Λάσε, αυτό το κουλούριο πρωτάθλημα έχεις πει επίσης. Ότι θα γίνει απονομή του πρωταθλήματος τώρα στις 3 Μαρτίου. Γιατί? Γιατί 3 Μαρτίου, τι έχει 3 Μαρτίου? 28 δεν είναι, Τσικροπέμπτη. Ναι. Αρχίζουν τα καρναβάλια. Α, μάλιστα. Κατάλαβες, τα καρναβάλια με τα καρναβάλια. Αχα, έτσι. Ναι, ρε καημένη. Καόιλ! Πάντως, ρε φίλε, γελάω πολύ με την πάρτι τους. Γιατί? Αντί να πάνε να κρυφτούνε. Να κρυφτούν που πήραν πρωτάθλημα. Κάτσε ρε εσύ, Πασχάλη. Δεν είναι αυτό πρωτάθλημα. Δεν είναι. Αυτό δεν είναι πρωτάθλημα. Τίποτα. Εσύ δεν θα το παίρνες αυτό το πρωτάθλημα. Εγώ, φίλε, είμαι μόνος μου. Δεν είναι σκύβο πουθενά. Έτσι. Στα τέσσερα. Έτσι. Γι' αυτό. Τι, ψέματα είναι? Όχι, τι, εννοείται. Εγώ θα το πάρω, θα το πάρω με τη μαγιά μου. Μάλιστα. Και όχι με ξένες πλάτες που λέει και το τραγούδι αυτό. Μπρο, να τόσο Κατζατζίδης, έτσι. Αρμόζεις την ημέρα. Δεν το κάνεις και καθόλου αυτό, ναι. Ναι, αρμόζεις την ημέρα. Μάλιστα. Κάντε περαστικά τους. Φιλιά, περαστικά. Πήρατε το πρωτάθλημα και έτσι. Losers, χαμένοι. Είναι μια προσέγγιση. Το εγώ μας εδώ στην Ελλάδα πάνω απ' όλα. Καλημέρα, καλημέρα. From downtown, καλημέρα. Καλά, κουρίμε. Ναι, ναι, βέβαια. Καλά, γειτονά. Τι έγινε, ναι. Το ασανσέρ της Β' Εθνικής, η Β' Εθνική δεν ήταν άξιος να πάρει πρωτάθλημα. Θα πάρει πρωτάθλημα. Δεν έχει, ρε. Πότε θα πάρει πρωτάθλημα αυτός, ρε. Όταν γυρίσει ο Μίμης ο Μπενίσκος θα το πάρει. Νέος ήμουνα και γέρας, θα πες τον άρε. Κοίταξε. Δεν τρέπεται που βγαίνει και στα ραδιόφωνα. Και ο ΠΑΟΚ έκανε 34 χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, γιατί μου τα κλέβανε γι' αυτό. Έπαιζα μπαλάρα, έπαιζα εγώ. Δεν πήγαινα στη Β' Εθνική και μου χάριζανε τα χρέη. Άντε από εκεί πέρα τώρα μιλάνε για κτηματολόγια και βλακίες. Όχι, αυτό μιλήσουμε δεν πήγαινε. Τη δουλειά που θα δώσω εγώ στη Θεσσαλονίκη με αυτά τα κράσπεδα που μου δώσανε. Μάλιστα. Δουλειά όσον αφορά το γήπεδο που θα χτιστεί. Ότι ναι. Θα πάνε κατασκευαστικά. Οικοδομικές άδειες. Αν βγάλω το χρήμα έξω και εγώ φέρνω το χρήμα μέσα στην Ελλάδα και τρώνε αυτή ψωμί. Μάλιστα. Τι μιλάνε τώρα. Ταξιτζίδες τρώνε ψωμί και γενικά όλοι τρώνε ψωμί. Ναι, καλή συνέχεια. Έγινε φιλιά, 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 φιλιά. Έτσι. Αυξάνεται και επιχειρηματικό τίποτα. Αυτό τα λέει όλα. Πάντως εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα γενικά. Το εγώ μας. Είναι σαν να συνδυόμαστε με μια άλλη εκπομπή. Με το Βερίκιο. Εδώ στην Ελλάδα υπήρχε μια εποχή που όλος ο κόσμος και όλη η Ελλάδα 10 παρατέταρτο έβλεπε Άρη στο μπάσκετ. Είναι δίκαιος. Ημέρα Πέμπτη, Λευτέρη, έτσι. Ημέρα Πέμπτη και ήταν όλη η Ελλάδα Άρης. Βραδιά Champions League. 10 παρατέταρτο ξεκινούν στο μπάσκετ. Εκτός από τους παοξίδες που εντάξει. Και παοξίδες βλέπανε μπάσκετ. Όλοι βλέπανε μπάσκετ τώρα. Αλλά θα σου πει και κάποιος κακοπροαίρετος ότι δεν είχε κάτι άλλο να δούμε εκείνα τα χρόνια. ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2. Τι να δεις. Στην ΕΡΤ 2 είχε κάποια. Θέατρο της Δευτέρα. Ναι, μουσικό διάλειμμα, κάτι τέτοιο. Αλλά την Πέμπτη. Τι να δεις. Κάτι έπρεπε να παρακολουθήσει εκείνη την εποχή. Γιατί τώρα που έχει ράγκμπι και δεν ξέρω τι άλλα, καταλαβαίνεις εσύ αυτά που βλέπεις τι άθλημα είναι? Όχι, μάλιστα. Ποιο καταλάβαινε και τον μπάσκετ? Εντάξει, όχι, τον Άρη το βλέπαμε όλοι. Όχι, όλοι αδειάζανε, το λέγανε και εκείνοι παλιοί. Εγώ είμαι πολύ μικρό ότι δεν κυκλοφορούσε ψυχή στου δρόμου τη πόλη το βράδυ, ρε παιδί μου. Δηλαδή και τα παρατσούκλα τότε. Δηλαδή είχαμε ένα ξανθό παιδάκι στη χρονιά, το λέγανε Wheelchair. Δηλαδή και τα παρατσούκλα τότε βγαίνανε μπασκετικά. Και παβί, ο Χατζηπαναγή το λέει. Βέβαια, να τα πούμε όλα. Όλε οι γραφικότητε. 33-33-33 εκπομπή. Ο Χατζηπαναγή τον είχε κάνει κουδούνια έναν αμυντικό δικό μα. Wheelchair. Όχι. Το Στυλιανόπουλο. Στο καφέ του Καφάτζολη. Βέβαια, Στυλιανόπουλο. Που δεν έπρεπε να σταματήσει το ποδόσφαιρο κάπου εκεί. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Να είσαι τώρα αυτό ο ποδοσφαιριστής και να σημαδευτεί το όνομά σου ότι όλοι ξέρουν το Στυλιανόπουλο από την τρίπλα που έβαγε από το Χατζημαράκι. Να πάρει τηλέφωνο η κυρία Κατερίνα με τον κύριο Αποστόλη. Μάλιστα, γιατί αυτοί μας λείψανε. Βέβαια, βέβαια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πάρε τηλέφωνο του Ζαχαρό να μην έρθει. Δεν θα μα φτάσει. Θα πιάσουμε μέχρι τι 10 και μισή. Ναι. Να μην έρθει τζάμπα ο άνθρωπος. Άδικα θα έρθει. Θέλουμε 4 εκπομπές. Ποιο πάω Ολυμπιακός τώρα, τι είναι αυτά? Όχι, εντάξει, το πετάμε και μέσα. Κάνε λίγο εμβόλυμα. Γαρνιτούρα, γαρνιτούρα. Λευτέρη μου. Λευτέρη, πες το μικρόφωνο. Παρακαλώ. Όταν στην Αμερικάνικη πρεσβεία αυτό το έντυπο που σου δώσαμε να γράψεις, να συμπληρώσεις. Το ΕΣΤΑ. Ναι, υποχρεώσουν αμέσα να γράψεις και ότι πέρασες από την έκτη ψήνη υπή, πώς τη λένε.
Αυτό αν ήθελα μπορούσα να το αποκρύψω γιατί... Τι λες ρε, μπορούσα. Ήθελε με τα καλά σου να το αποκρύψεις. Θα μπορούσα. Ναι και μετά γιατί... το JFK θα σε περνούσα εκεί στην τουλάπα στην ακτινογραφία. Έλατε, εκεί θα την πατούσα και θα βάζαν και γάντι και θα μου βάζαν κάτι στον ποπό. Όχι, εκεί θα σε κάνω τέτοιο ρε παιδί μου, λαμπαροσκοπική ανοίχτευση. Άνα, γεια σου. Να, κολεού. Ωραίες εικόνες πρωί-πρωί, μας ταξιδεύουν αυτές οι εικόνες. Μας ταξίδεψες. Με νιώθει, με νιώθει. Έτσι, μάλιστα, μάλιστα. Ναι, έχω περάσει κι εγώ, αλλά στήριζα πέρα από τον Τζεφ και πριν μπουν αυτά τα μέτρα. Να. Απλά μας κάθαν τα παπούτσια εκεί και κοιτούσαν τις κάλτσες. Α, μόνο. Ναι, αυτό το κάνουν και στο γήπεδο. Μόνο. Ναι, και στο γήπεδο. Τα παλιά τα χρόνια. Κάποτε, ναι. Όταν ήμουν μικρός, μου είχαν βάλει να βγάλω τις αρβίλες. Ντροπή. Έχω τρομερή ιστορία, ας πούμε. Εκείνες τις... Τη Dr. Martens και τη Βέρμαν. Ναι, εντάξει, δεν είχα, τόσο, δεν είχα αυθεντικό flight και όχι. Ναι. Α, θα την πω τώρα. Αρφίλες δεν είχα αυθεντικά. Ναι. Από μίμηση ήταν από τη Σταυρούπολη, εντάξει, έλεγα. Γίναν εύκολα. Ναι, ναι. Και στη Σταυρούπολη ήταν, έχει τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Ναι, Dr. Martens και... ακριβά ήταν τώρα. Όχι, 20.000. Η Βέρμαν και τα άλλα ήταν. Η Dr. Martens δεν είχε πωλήσεις στη Σταυρούπολη. Οι διπατές ή μόνο ανατολικά. Ανατολικά είχε πωλήσεις. Βέβαια. Έγινε, σε φιλούμε. Για πε μια και το φέρει κουβέντα γιατί όχι να πούμε γιατί. Τις αρβίλες, πίστευε. Τίποτα, είναι μια ιστορία αυτή. Σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός καλή ώρα, τότε που ο ΠΑΟΚ πέτρινα χρόνια, με φρούσο μέσα. Ένα, δύο, τέσσερα που έβριχε καταρακτοδός. Για κάποιο λόγο, αν και εγώ μη ΠΑΟΚ. Ήσουνα, σε εκείνο το μάτσο. Ήταν να μην γίνει εκείνο το παιχνίδι. Ναι, δύο, τέσσερα με σφαγή, Γεωργιάδης Ολυμπιακός. Γεωργιάδης κόκκινη κάρτα στο 32 κίτρινες. Μπράβο, εγώ παδός του Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ είχε παίξει τρομερή μπάλα τότε. Μεγάλη αδικία. Κάτσε να φέρει διαιτητή και τέτοια. Είχα βρεθεί τέλο πάντων για κάποιο λόγο στη θύρα 5, μη ρωτάτε γιατί. Ναι, εντάξει, γιατί όχι. Πολύ λίγο κόσμο το γήπεδο, πολύ βροχή. Ήταν να μην γίνει και ο κόσμος δεν πήγε καν. Ναι, ναι. Και βγάζω για κάποιο λόγο, ας πούμε, είχαν πάει τόσο νωρά τα παπούτσια μου. Mm-hmm. Που βγάζω τα παπούτσια μου στο ημίχρονο να αλλάξω. Πράγμα, δεν θυμάμαι, ναι, να στεγνώσω. Ναι. Και έρχονται τα παπούτσια μου δύο-τρεις και επιτίθενται στους αστυνομικούς. Βγάλετε τα παπούτσια του παιδιού και γίνεται ντου, επειδή νομίζω ότι μου βγάλει τα παπούτσια για έλεγχο. Και λέω, όχι ρε παιδιά, αλλά απλά βράχηκα. Από το πουθενά έτσι. Άρα είδε αλληλεγγύη. Βγάλα τα παπούτσια του παιδιού. Μικρό τότε, ναι. Μέσα στην ντούμπα, α πούμε. Μωρά παιδιά, ξέρει. Ναι. Έτσι είναι στο νοσοκομείο με αναπνευστικά κτλ. Εκτό αν είναι. Μήπω γίνουν οι αρβίλε. Μήπω οι κάλτσε. Να πώ γίνουν οι αρβίλε, διτή. Ράδιο αρβίλα. Μήπω από την. Μίλησαν τα πόδια, ρε παιδί μου, και βγάλα τα παπούτσια του παιδιού. Βραχήκαμε όλοι. Πάπη, εδώ ταιριάζει το τραγούδι, αν δεν κάνω λάθο, το Lift Me Up από του Μόμπι, το οποίο λέει Plain Talking. Plain Talking, ναι, ναι. Get us too far. Σαν να βρίσκομαι στην εκπομπή του Κανάκι Βινίλιο. Σταουσόπουλο. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη που μας λέει το θυμηθήκαμε αυτό το παιχνίδι όταν φάγαμε λέει πριν δύο εβδομάδες βροχή με την Παναχαϊκή. Όλοι μνημονεύσανε το. Αυτά έχουν μείνει στην συνείδηση. Πολύ βροχή, ρε, μιλάμε για πολύ βροχή. Είναι δύο παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ. Ένα αυτό το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 2-4 και ένα ευρωπαϊκό ΠΑΟΚ Στουτγκάρδη. Μαλίν. 1-2. ΠΑΟΚ Στουτγκάρδη 1-2. Λόγω βροχή και όσοι πήγανε ας πούμε ήρωες στο μάτς με την Παναχαϊκή στο κύπελο. Ιστορικές αναδρομές εδώ στο Λόγο επειδή και στο Λίμπερο 107,4. Δεν είπαμε καν αποτελέσματα τίποτα για να κάνουμε και την επαλήθευση. Γενικά αυτή η αγωνιστική δεν είχε τίποτα. Ήταν χάλια για εμένα. Βέβαια, γιατί, αστοιχηματικά λες. Στοιχηματικά, όχι εντάξει, παίξαμε πάω χθες. Αλλάξαμε το προγνωστικό, το είχαμε δώσει 2-2 ντροπή μας. Αλλά η ρίση το εμπαρόδο και γιατί... Πρέπει να ενημερώσουμε και τον κόσμο το τι συνέβη για όσους δεν ακούσανε. Θα πω και για Γάμα Εθνική και Καβάλα. Ναι, να πεις και για Καβάλα. Να αρχίσουμε Καβάλα. Να τελειώσουμε με Καβάλα. Πανιώνιος Απόλλων Σμύρνης 0-1. Η νίκη για τον Απόλλωνα. Τον υποβασμένο Απόλλωνα μέσα στην Σμύρνη. Το Σμυρνέικο Ντέρμπι 2-0 το δώσαμε εδώ πέρα. Ξάνθη Λαμία 0-0 δώσαμε τώρα. Σε ένα υπερθέαμα έτσι. Σε ένα υπερθέαμα. Καλά, εντάξει, δεν χάλουσα. Απορώ πως το δώσαμε 1-0. Πας για ένα Παναθηναϊκός 1-0-1-2 το δώσαμε με τον Κλάους να σκοράρει τον νικητή. Τέρμα ΑΕΚ όφι 1-0 δώσαμε αυτό το σκορ βεβαίως 1-0 μόνο το δώσες 1-0 ήξερα ότι η ΑΕΚ θα παίξει έτσι δυσκύλια, ναι, δυσκύλια. Ατρόμητος Λεβαδιακός 1-0, του είχα δώσει εδώ 0-1, ό,τι να είναι έτσι. Ότι και καλά. Τον Λεβαδιακού. Ναι, και καλά. Ότι πήρε με τον πα... Ναι, εντάξει. Και καλά. Ψαγμενιά. Ναι. Ψαγμενιά. Θυμηθείτε με και τέτοια. Και το αποτυχημένο μας, η αποτυχημένη μας πρόβλεψη για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-2-3-1. Εμφατικό χθες για τον ΠΑΟΚ που δεν άφησε. Περιθώριο θα λέγαμε. Ναι, κανένα περιθώριο στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ήταν καταιγιστικός. Και... για το δίχτυ δεν είπαμε τίποτα. Το δίχτυ το ξεπεράσε όμως μετά. Στην αρχή όταν έβλεπε την εικόνα είχε το δίχτυ αυτό σε προβλήματα. Ήταν καλό δίχτυ, εντάξει. Δηλαδή, ποιο είναι. Ένα κλασικό δίχτυ που βλέπαμε που είχε πέσει μια φορά στο γήπεδο. Σε ποιο μάτι. Ήταν μισό δίχτυ πεσμένο. Με την ΑΕΚ πρέπει να ήταν. Με την ΑΕΚ, μπράβο. Ναι, μισό πλάνο μισό. Αλλά αυτό
ήταν. Μονόπλανο. Πλέον οι διχτάδες, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Ναι. Εκπαιδευτήκανε στο να βάζουν αυτό το περιβόητο. Να μείνουν κλειτό μάτι. Σήμερα το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις Πανετολικός Λάρισα στις 7 και Αστέρας Τρίπολης Άρης Θεσσαλονίκη. Πάμε, αυτό είναι το ματσάρα. Παράσχος versus Παντελίδη. Σκακιστικού μα. Εννοείται. Για όσους βλέπουν ποδόσφαιρο, αυτό το ματσα παρακολουθήσουν. Δεν το πάω Ολυμπιακό. Πάω Ολυμπιακό είναι. Τίποτα, τίποτα. Στην Β' Εθνική Ρακλάρα που ήμουν στην Αθήνα ψάχναν τη δω, έπεσε μέσα στον Ηρόδοτο δυστυχώς. Και δεν τον δείχνανε. Δεν τον δείχνανε. Άξι, έχουν τον δει στην Αθήνα, α πούμε. Κοίτα, ο Ηρακλής αν έπεσε Εθνική, είπαμε ότι όταν κατεβαίνουμε στην Αθήνα, πουλάμε πνεύμα, γινόμαστε, ξέρεις, Ηρακλάκια. Ναι, έτσι. Γουστάρουμε Β' Εθνική. Ναι, και λένε όλοι, σα πάω. Ναι, σα πάω, ναι, αυτό είναι κλασικό. Είναι σπάνιο, δηλαδή. Θα κάνω μια καταγγελία τώρα. Ναι. Αυτό το μοσαϊκό που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, εγώ το μου λείπει πολύ κάτω. Mm. Δηλαδή, δύο ομάδες Παναθηναϊκός, δύο ομάδες Ολυμπιακός, δύο ομάδες ΑΕΚ, δύο ομάδες ΠΑΟΚ. Εκεί δεν ακούς τίποτα άλλο. Ακούς Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. ΑΕΚ δεν έχει. Εντάξει, έχει ρε παιδί, μόνο σε ορισμένες περιοχές. Ναι, είναι συγκεκριμένες. Είναι μόνο αυτό μου λείπει κάτω. Επίσης, ότι... θέλω να πεις για την Αθήνα σημειολογική παρατήρηση, ναι, για το σουβλάκι στο κουκάκι. Αυτό που έλεγες. Και το σήμα ότι θα φας καλό σουβλάκι τρως. Ναι, καλό σουβλάκι τρως. Ναι, ναι, είναι σημαντικό. Ναι, ναι. Τρως μόνο από αεξή σουβλατζή. Ναι, αν έχει το σήμα της ΑΕΚ πίσω. Ναι, σε λάβαρο, ναι, παλιακό σκονισμένο. Ναι, κίτρινο. Και από, ναι, τα εντάξει, λάδια, είναι πολίτης, ρε, είναι, ξέρεις, ναι, πρόσφυγας, οπότε είναι πιο καλό. Στην Αθήνα εκεί θα φας. Ναι, όπου δεις, μπράβο. Όπου δεις Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, δεν τρως καλό. Μακριά, ναι, ναι. Επιστοποίηση, είναι σαν να έχει το. Ναι, Άιζο. Ρε, παιδί μου, σήμα της ΑΕΚ φάει μέσα καλαμάκι. Παλιακό σουβλατζή, ξέρεις. Χωρίς πατάτα μέσα, μόνο κρεμμύδι. Ναι, ποτέ. Και την Καβάλα γιατί θα πω. Καβάλα, τι να πεις, δεν ανεβαίνει. Είπαμε για Β' Εθνική με τον Ηρακλή. Ναι. Ο Φωτιάδης μας είπε για τον Απόλλων. Λοιπόν, θα βγάλω τώρα Γκαϊλέ που λέγανε πάλι. Καβάλα. Ακούς να δείτε τι γίνει την Καβάλα τώρα. Μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός λέμε για την Καβάλα. Ναι, εντάξει, μια σύντομη τοποθέτηση πριν το διάλειμμα. Ναι. Εντάξει, ομάδα της Βορείου Ελλάδος. Έχουμε πάρει φέτος Δερμιτζάκη προπονητή, ας πούμε, έχουμε φτιαχτεί, πάμε για άνοδο, έχουμε σκάσει λεφτά, έχουμε σκάσει χρήμα και κόπο μαζί με αυτούς και εγώ. Όχι, λεφτά δεν έσκασα, αλλά έσκασα προσωπική εργασία. Αλλά δυστυχώς μας την έκανε μια ομάδα του νομού, ο Νέστος Χρυσούπολης. Σας πλήγω, το αφεντικό. Το αφεντικό του νομού, ναι, ναι. Με η γνωστή καβαλιώτη και αφέλεια. Ναι, έτσι. Πήγαμε έτσι πολύ καθαρά σε γάμα εθνική να πάρουμε τα μάτια Μπαρτσελόνα. Δεν μπλέξαμε εμείς με βρωμιές. Ναι. Και την πατήσαμε. Έτσι. Και πάει Καβάλα, αντίο στο όνειρο. Κάναμε 0-0 με τον Νέστο. Ήταν από τον Πανσεραϊκό. Αυτοκτονία. Αυτοκτονία με τον αδιάφορο Πανσεραϊκό. Ναι, μετά κάποτε το βοηθήσαμε με τον Άρη. Εμείς είμαστε καθαροί. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν, τέλος πάντων, μην μιλήσουμε τώρα για το. Ναι, αφικτιονία οδήγησε στην αυτοκτονία. Τίποτα. Ναι. Και καβάλι. Πάλι γάμα εθνική, κατάθλιψη από αύριο στην πόλη. Ναι. Πώς θα πάρουμε τα νίκια, δεν ξέρω. Θα είναι όλοι πληγωμένοι που να ζητήσει λεφτά αύριο. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο, επειδή συντονισμένοι για να επιστρέψουμε για το θεαματικό χτεμαρά της εκπομπής. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 για περίπου 20 λεπτάκια ακόμη στους εθέρες της πόλεως. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή βεβαίως στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεστε και συνδιαλέγεστε μαζί μας. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον κι άλλος ψηλός, Γιώργος Ψηλός. Έτσι, όλοι ψηλοί μας. Κάνουμε ομάδα μπάσκετ. Μας ακούει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άντε, λέει, καλησπέρα εδώ από το Αμέρικα. Έχω δίπλα μου ένα παόκι. Το φίλο μου τον λέει ότι θα πανηγυρίσει τον τίτλο στο άγαλμα του Ρόκι. Με μουσική υπόκριση. Ναι, θα τον ντύσει ασπρόμαυρο και έτσι. Θα ψάξει ο κόσμος κάπου να πανηγυρίσει. Ένα άγαλμα. Φέρε, ναι, μας το κύπελο. Στο άγαλμα του Ρόκι. Δεν πάει όμως. Ναι. Φέρε μας το. Πρέπει να βρούμε με καταληξία, με το όκι. Ναι. Είναι ένα. Παόκι, ναι. Φέρε μας το κύπελο παόκι στο, ναι, στο άγαλμα του Ρόκι. Ρόκι. Να το. Ναι. Βγήκε, τελείωσε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ωα, καλά, εντάξει. Παφούλια. Τελειώσαμε. Ναι, τι έγινε ο ΠΑΟΚ εχθές, τι έγινε με την ομάδα Ολυμπιακός. Με την ομάδα Ολυμπιακός, κέρδισε 3-1. Ποιο κέρδισε? Ο ΠΑΟΚ την ομάδα Ολυμπιακός. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ 3-1. Ναι. Σοπαλία, ε. Τι μπράβο. Σοπαλία, ρε. Ναι, θα μπορούσε. 3-1 λέμε, ρε. Α, 3-1, ναι, τι κάνεις. 3-1 λέει σοπαλία, 3-1 σοπαλία. Τι κάνεις, Μπάμπη? Καλά είμαι, εσύ? Ποιος είναι σήμερα μαζί σου? Ω, σήμερα έχω παρέα χίλια άτομα. Έχω το φίλο μου τον Χρήστο, έχω και το φίλο μου τον Λευτέρη. Ο Λευτέρη. Ναι, αυτός ακριβώς. Καλά είμαστε. Εσύ που είσαι? Είμαι Ιβύρων. Ιβύρων, εκεί. Δεν μαθαίφτηκαν τα νέα δηλαδή στο Άγιο Όρος ότι ο ΠΑΟΚ πήρε κάποια προφητεία να έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα δηλαδή? Δεν ξέρω τώρα για την ομάδα, δεν ασχολούμαι και τόσο. Δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες, θες να μας πεις δηλαδή?
Ναι, τώρα οι ώρες δεν ασχολούνται άλλα πράγματα. Με τι άλλα πράγματα, πήρε ο Πάκ το πρωτάθλημα, με άλλα, υπάρχουν άλλα πράγματα να ασχοληθεί κανείς σήμερα. Με τι μπορεί να ασχολούνται τώρα στο Άγιο Όρος, δηλαδή. Ήρεμα, ήρεμα. Ήρεμα, ήρεμα. Μπαμπή. Ναι. Καϊδεύω μια γατούλα εδώ. Έτσι. Κάτω, κάτω. Φέρμενε κάτω, μπαμπή, γιατί να ανεβεί η γάτα πάνω μου. Πάνω, ανέβεις, εντάξει, μάλιστα. Δεν ασχολούνται λοιπόν κυρίες και κύριοι στο Άγιο Όρος. Αυτά είναι τα ρεπορτάζ που θα πρέπει να ξέρει ο καθένας. Μάλιστα, έγινε. Τι έγινε τις προάλλες. Τι έγινε τις προάλλες, για να δούμε. Άκου, ήμουνα τις προάλλες τα σφακιά, ναι. Κρήτη. Πότε πήγες στην Κρήτη ρε, στο Άγιο Όρος αφήσαμε στην Κρήτη, βρέθηκες. Ναι, ήμουνα παλιά, πριν ένα χρόνο. Α, τις προάλλες. Τι έγινε. Τι έγινε τις προάλλες, ναι. Ήρθε ένα σκυλάκι μικρό. Ναι. Μ' ακούς? Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Χοροπήδαγε για να ανεβεί τα γόνατά μου. Χοροπηδούσε. Ναι, είναι πολύ καλά σκυλάκια αυτά. Εντάξει. Τι κάνεις? Γεια σου ρε Πάφη με τα ωραία σου. Λευτέρη εσύ είσαι? Ναι ρε Πάφη. Λευτέρη, έξω από εκεί. Μάλιστα. Να μείνουν μόνο οι Ολυμπιακοί και οι Παουτζίδες. Μα γιατί οι Ολυμπιακοί και οι Παουτζίδες να μείνουν μόνο? Όλοι εμείς είμαστε μόνοι. Γιατί οι Ολυμπιακοί δεν πρέπει να τσακώνονται. Άμα χάνει Ολυμπιακός να μην τσακώνονται, γιατί εκεί πάνε. Ναι. Η Σάκη, η Μάρα, εκεί μπορεί να τσακωθούν, δεν είναι σωστό? Δεν είναι σωστό, μάλιστα. Και ένα κοινωνικό μήνυμα από το φίλο μας τον Πάφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κέρια σου τοποθέτηση αυτή την συγκεκριμένη ημέρα κιόλας. Να είσαι καλά, τσάου, τσάου, τσάου. Νομίζω ότι. Σκύλια, τι να πει, μπορεί να συνεχίσει να κάνει. Αφήνει να κρίνει ένα τσιγάρο δρόμο. Άμα διπλώνει το χάρτη, εξάλλου φτάνει η Κρήτη. Δίπλα. Δίπλα είναι. Διπλώνει και έρχεται εδώ. Στο Μακεδονικό Αγώνα ήρθαν οι Κρήτες. Βέβαια, βέβαια. Και για ακόμη μια φορά, ναι. Για πες Λευτέρη. Να πω και κάτι τελευταίο, γιατί έχω να γυρίσω και πίσω στην Αθήνα. Ο πατέρας μου έπαθε φράγμα και έχει τυφλωθεί από το ένα μάτι. Λοιπόν. Η Αμερική έχει γίνει αυτό που έγινε. Επειδή δεν. Ακούγεται σοβαρό αυτό. Επειδή η Μπάμπη δεν είχε ιστορία πριν. Δηλαδή όλοι όσοι ήταν. Έγινε εκεί, και μόνο δηλαδή του πλανήτη λόγω επειδή δεν είχε ιστορία. Ναι. Έγραψε από το μηδέν. Ναι. Δηλαδή πήγαν όλοι οι μετανάστες εκεί. Ισπανοί, πήγαν Γερμανοί, πήγαν Ιρλανδοί. Ο Κένεντι ήταν η οικογένεια Ιρλανδών, ας πούμε. Οι Ιρλανδοί για την Αμερική λένε We build America. Γιατί... Build up που λέει και ο Πασχαλάκης. Χτίσαμε την Αμερική, τη φτιάξανε. Ξέρω εγώ. Οι Ιρλανδοί, μαζί με Ιταλούς, Έλληνες. Ξέρω εγώ. Γενικά δηλαδή το Αμερικά έγινε build, χτίστηκε από όλους τους μετανάστες Ευρωπαίους που πήγανε εκεί και μετικήσαν. Την έκτισε ο Bill Clinton. Γι' αυτό λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να είναι αυτό που είναι. Ναι. Γιατί ξεκινήσαμε από το μηδέν. Γιατί ξεκινήσαμε από το μηδέν. Εδώ στην Ευρώπη δεν μπορούμε να γίνουμε Ηνωμένες Πολιτείες. Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης. Γιατί έχουμε ιστορία σου. Γιατί έχουμε το ιστορία. Κάθε κράτος. Έτσι. Έχει ιστορία. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό δεν λέμε στους Αμερικάνους για τη Μακεδονία. Δεν το καταλαβαίνουν. Τι ιστορία ρε φίλε. Μπράβο. Γιατί και γι' αυτό δεν μπορούν όλοι οι Θεσσαλονίκοι να είναι ενωμένοι, γιατί κάθε ομάδα έχει τη δικιά της ιστορία. Έτσι. Κάποιοι προσπαθήσαν, ας πούμε. Εδώ κάθε περιοχή έχει τη δικιά της ιστορία. 33-33-33 ας πούμε. Και όχι σε αντιπαλότητες και όλοι μία πόλη, μία ομάδα. Όλοι είμαστε καθένα. Είναι διαφορετικό. Έτσι, αυτό. Αυτό Μπάμπη λέγεται αμφικτιονία. Α, μάλιστα. Δηλαδή, ο καθένας μόνος του με το δικό του προϋπολογισμό. Και εγώ που λέει και ο Καζατζίδης. Και όλοι μαζί. Μα αυτό δεν λέει ο Καζατζίδης, τι λέει. Εγώ με την αξία μου και εσύ με ξένες πλάτες. Έτσι, αυτό περίπου, ας πούμε. Ή θα έλεγε και ο Μπατμανίδης, είσαι μωρό μου για μια αμφικτιονία. Έτσι. Και πάλι το Μακεδονία γράφεται με κάπα και με δέλτα. Μάλιστα. Έτσι. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνα επικοινωνίας. Όπα, τα γκρέμισε ώρα. Φεύγεις, αποχαιρέτα το λαό σου. Θα φύγει. Ναι, ξαναβάζει. Γιατί εδώ καλημερίζουμε και την φίλη μας την Νικόλ που μας στέλνει και την ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά. Και καλά Χριστούγεννα λέει. Όχι, αυτό είναι παλιό λέει. Παλιό μήνυμα διαβάζω. Ναι, τι μας έστειλε εδώ. Α, ναι. Καλημέρα Μπάμπη και χρόνια πολλά. Καλά λέει σήμερα απίστευτη εκπομπή. Όλοι star μαζεμένοι. Ναι. Είναι όλοι star. Μιλάμε για Hall of Fame τώρα. Άλλοι τηλεφωνικά, άλλοι παρόντες στο Λίμπερο. Δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Στούτσες. Μα το All Star Game δεν είναι τυχαίο που έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι μας κρύβουνε, βεβαίως. Το All Star Game Σαββατοκύριακο. Γιατί να βγει σήμερα να πει Πάκ Ολυμπιακό κατά τρόπο ο Πάκ Ολυμπιακό δεδομένα. Θα το πούνε όλοι. Το είπαμε όμως. Το είπαμε. Μπάμπη, αυτό το μυαλό του Παναθηναϊκού είδε. Έτσι. Αλλά εδώ είμαστε όλοι ενωμένοι. Δεν βγήκαν Ολυμπιακοί. Έχουμε Παναθηναϊκούς, Αεκτσίδες, Αριανούς, Ηρακλειδείς, Δωρείς, Πλατείς.
Κρήτες και Μακεδόνες. Αχαιούς. Αλλά ένας Ολυμπιακός δεν βγήκε σήμερα στο τηλέφωνο και θα ήθελα πάρα πολύ. Γιατί την... μπορεί βγαίνουν. Βγαίνουν, εντάξει, εδώ είμαστε. Κομπή αφικτιονία. Μας ακούει όμως. Και να πω και κάτι τελευταίο. Ένα ξαναδοπλασματάκι λαό. Να πω κάτι και τελευταίο πριν φύγω, Παπί. Είμαι κι εγώ Ολυμπιακός, αλλά Ολυμπιακός Μασαλίας. Αλεόμ. Έτσι. Μαρσέγ. Βίβλα Φρανς. Βίβλα Φρανς. Φιλιά στο Λευτέρη μας. Καλό ταξίδι να έχει, καλημέρα και στη γραμμούλα μας. Έλα γλυκό μου αγόρι, παππούλη μου. Ναι, τελειώσαμε κύριε. Έλα πάπη μου. Σ' ακούμε. Λοιπόν, έφυγε ο Λευτέρης, αλλά ήθελα να το πω όταν θα ξαναέρχεται ο Λευτέρης. Γαλλίας, ναι. Έπρεπε ήθελα να πάει στο Μελέν Ρουζ. Μελέν Ρουζ. Γιατί μου στείλαν μήνυμα η Αθήνα, η φιλνάδα μου η Τζέννη μου λέει, πες το Λευτέρη να μας στείλει λέει, ένα άρωμα γαλλικό ρε, το γαλλικό αυτό το άρωμα. Ρε. Είναι... Κάτσε, έρχεται, έρχεται, κάτσε. Είναι το, είναι το σαλονικιώτικο. Το Μελέν Ρουζ, ναι. Τι ένα... Υπάρχει τέτοιο, αφού θα πάει στην Γαλλία, υπάρχει και εκεί. Το Μελέν Ρουζ, το γαλλικό. Εκεί θα δει όλα τα στριπτής, όλα τα παλέτα, τα πόδια πάνω κάτω, τα πόδια πάνω δεξιά, κάτω. Τρανζίσιο! Τι πόδια! Ρε συμπάμπη, έφυγε κιόλας και είπα να τον πάρα να τον ενημερώσω. Σ' ακούει, ενημερώνεται από σένα και θα πάει στο Μελέν Ρουζ. Μελέν ναι, Σελέν. Ναι, θα πάει στην Γαλλία. Ναι, στην Γαλλία δεν θα πάει. Εάν μ' ακούς. Ναι, όπα, να πω. Εάν στο Μελέν... Έλα, μπορεί με εδώ, είσαι άντε, κι εγώ δεν έφυγες. Εάν στο Μελέν Ρουζ είναι η Ποκαχόντας που την ψάχνω τόσο χρόνια. Ποκαχόντας σε ψάχνουμε. Εάν είναι η Ποκαχόντας θα πάω και στο Μελέν Ρουζ. Όχι, είναι η Ποκαχόντας. Είναι. Τώρα μου στείλε μήνυμα η φιλάδα μεσίτρια από το Λαγονίσι. Μεσίτρια από το Λαγονίσι. Και μου λέει, πες το Λευτέρη, όταν θα ξεκινήσει και πάει στο Βραζίλ, που θα περάσει λέει από το Γαλλία και έτσι, ας περάσει από το Μελερούς. Έτσι, έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα, καλημέρα, εντάξει. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ναι, για ακόμη μια εκπομπή, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εντάξει, γιατί, ναι. Τι να πεις τώρα, ρε παιδί, να πεις για τα overlap, να πεις για τα build up, να πεις για το τον έτσι. Τον άνθρωπο ναι. από Τζαμάικα τον έστειλε Βραζίλ και Γαλλία. Αλλά Μελέν Ρουζ, έτσι. Παλιά υπήρχε στην Τούμπα μια διαφήμιση για το εδώ. Υπήρχε το κατάστημα, μου λένε Ρουζ. Έπεσε πέρα από το όσοι διψάμε, τρυπάμε μια Φλόρινα. Ναι. Κλασική και το τζογομανία, λότομανία. Ναι. Υπήρχε περιοδικό απεξάρτηση από το τζόγο που διαφημιζόταν στο γήπεδο. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Πώς λέγονταν? Τζογομανία, λοτομανία, κάτι τέτοιο. Άκυρο όνομα, ναι. Κάτι αυτό. Ναι. Αλλά τζογομανία, αλλά εναντίον της τζογομανίας. Ναι, 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 ναι. Και διαφήμιση για το Μουλέρους, το πρώτο καμπαρέ στη Θεσσαλονίκη. Μουλέρους και τέτοια. Ναι, ναι. Μουλέρους, κάνεις και τη φωνή. Ναι. Αυτές οι καταπληκτικές. Στέφανος Κατέρογλου εκεί. Κάτι έπιπλα, κάτι τέτοιο. I love you. Καλημέρα στη γραμμούλα. Από τη γέφυρα Ρίο. Δεσναέρο. Δεσναέρο. Ναι. Από εκεί γιατί είναι μια γέφυρα και σε βγάζει κατευθείαν. Ούτε αεροπλάνο, ούτε καράβι. Θα μπορέσει έτσι. Μια γέφυρα μαγική. Ναι. Τι λέει, από ποιο μέρος από τα Γρεβενά είναι η καταγωγή? Κοσμάτι Γρεβενών, Δήμος Θεοδόρου Γιάκα. Κοσμάτι, από εκεί που βγήκε μεγάλη βολεμπολίστρια Χαντάβα. Εξάδελφοι μου, είναι πρώτη, ναι. Και ο Ψάρας, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ψάρας είναι από το Κοσμάτι. Ο Σάκης, ναι. Ξαδέρφια μου, ναι. Ο ανιψιός μου έχει παντρευτεί. Να είσαι καλά, Δευτέρη, γεια. Τότε μία ξαδέρφη σου. Εντάξει, έχει αδερφές είτε. Τρεις αδερφές είναι. Έχεις πακέτο. Είναι τρεις αδερφές και η μικρή κάνει καριέρα και στο τένις. Σε λίγα χρόνια. Ξέρεις και τη Χριστίνα, η Θοδόρα. Ναι. Α, τα ξέρεις. Η Χριστίνα την έχει παντρευτεί ο ανιψιός μου. Ο ανιψιός σου. Α, που σπουδάζει. Ναι, εντάξει, μην τα βλέπουμε στον αέρα. Σοβαρά. Έχεις πακέτο. Είναι ντροπή από το ΣΟΗ. Εντάξει, ρε φίλε, βγήκαμε συγγενείς. Να, Γρεβενά. Να τα σάκι ντροπή. Την άλλη φορά ψάχνει, φέρει και κάτι για μένα. Εννοείται. Φιλιά. Τσαου, τσαου. Αισθάνομαι τώρα σαν την. Τίποτα, ναι, στην συγκίνηση. Ναι, είναι συγκίνηση. Σαν την, πώς τη λένε? Βγήκε Χατζηβασιλείου. Βγήκε Χατζηβασιλείου, έτσι λίγο. Κοσμάτι, 300 κάτοικοι βολεϊωμάνα. Όλοι και όλοι βολεϊωμάνα, ε. Ζιάκας, πού είπες. Κερκυρά, κάτι Ζιάκας, ποδοσφαιριστής. Ο Ζιάκας ήταν ποδοσφαιριστής, ναι, κλασικός Β' Εθνικής. Διαγοράς, κάτι τέτοιο, ρε παιδί. Ο Πανηλιακός νομίζω. Πανηλιακός, μου κάνει τώρα ψάχνω. Εμάς είναι ο Θόδωρος Ζιάκας, ο πλαστικός επανάσταση. Εντάξει, ρε παιδί, αλλά ο Ζιάκας είναι επίθετο σεντερφορίσιο Β' Εθνική. Σολάκης, Ζιάκας. Αλλά Β'. Και λίγο έτσι, α πούμε, φωστήρας και κάτι τέτοια. 2-31-0-2-8-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Για πολύ λίγο εδώ, φίλος μας ο Νίκος λέει, πριν φύγει ο Λευτέρης, λέει, βάλτο, λέει, έχει φετίχ, βάλτο να πάρει τηλέφωνο. Να παίξει, ναι. Τρομερή παρουσία. Ναι.
Πραγματικά. Καταιγιστική. Πολύ χαρούμενος που το γνώρισα. Είδες και ήταν τυχαίο, τυχαίο. Είδες, δικαιώθηκες που ξύπνησες μαζί μου 5 ώρα ναι, για να έρθεις ναι, στην εκπομπή. Δεν τον περίμενα, τον είδα. Εντάξει, πρέπει να σοκ. Θα τις μπάσουν. Αυτό είναι το λόγο, επειδή κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρεις. Δύο πακέτα σήμερα. Και Γρεβενιώτικο και Λευτέρης. Δεν ξέρεις τι σου περιμένει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Καλημέρα. Κάτω και το φιλαράκι από δίπλα. Καλημέρα. Λοιπόν, θέλοντας να ταράξω τα νερά του λόγου, επειδή. Βεβαίως. Και να βάλω ένα θέμα που θα συγκλονίσει την εβδομάδα αυτή που έρχεται. Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να σου δηλώσω, Μπάμπη, ότι ο Πάφη ήταν στο κήπεδο. Ήτανε, λες, έκανε μεγάλη. Ήταν στο κήπεδο. Το παίζω όσο θέλεις αυτό. Όσο... όσο. Και σε παρακαλώ, ψάξ' το. Σε σένα τουλάχιστον θα πει την άλλη. Το βρούμε. Πού το στηρίζεις όμως, ποια ήταν τα μηνύματα που ερμήνευσες. Δεν τα κατάλαβες, ε. Όχι, όχι. Κρίμα που είσαι τόσο καιρό με τον Πάφη. Δεν διαβάσαμε πίσω από τις λέξεις. Δεν διαβάσαμε. Τις πέτρες. Ο Πάφη ήταν στο γήπεδο. Αυτό σας το αφήνω. Αυτή την εβδομάδα θα συζητηθεί και να φύγει σκέψη. Όταν θα έρθει στο στούντιο να πει τελικά την αλήθεια. Μάλιστα, μάλιστα. Με μοναχό Ολυμπιακό, να ξέρεις. Συνοδεία έχει μοναχό Ολυμπιακό. Τα ήξερε, μάλιστα. Μη με πιέζετε. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω παρακάτω. Και κάνω ότι δεν ήξερε. Έγινε φιλιά. Τσάω, τσάω. Και είπα, ας πούμε, 3-1 ισοπαλία έλεξε το μάτς. Κάτι μας... Είναι 3-1 ισοπαλία. Ισοπαλία, κάτι μας κρύβουνε, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, εντάξει. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω, περίπου έτσι ήταν το μάτς. Ένα κέρδισε ο ΠΑΟΚ, πήρε το πρωτάθλημα, 3-1. Αυτά δεν θα λέμε όλη μέρα. Από αύριο, η δύσκολη μέρα είναι από αύριο. Άντε και αύριο ακόμα στον απόϊχο. Ναι, στον απόϊχο, αλλά το ερώτημα δεν είναι ότι... Για εμένα δεν είναι το τι θα κάνει από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ, πώς θα φτιάξει μια ισχυρή ομάδα που θα μπορέσει να... Τώρα είναι πώς θα διαχειριστεί την επιτυχία ο λαός του ΠΑΟΚ. Πώς θα διαχειριστεί την επιτυχία το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, ναι. Που από καταβολής του, δηλαδή από τις πρώτες εκπομπές που εμφανίστηκαν 90's, μέσα 90's ας πούμε, και Α103, ο Γιώργος Ζαγόρας, αμούστακο παιδί, δεν μπορώ να φανταστώ το Γιώργο Ζαγόρα αμούστακο, ναι. Είναι μια αλήθεια, που έβγαζε γραμμές τότε Α103 του γράντα ραδιόφωνο. Δεν το προλάβα. Ναι, δεν το είμαι Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε τότε αυτό το ραδιοφωνικό. Εκεί γύρω στο 95 ξεκίνησε. Δεν ήταν αμυγός αθλητικό. Ναι, είχε ποτέ. Ναι, ναι. Ναι. Εμβόλυμη. Ναι, πώς έμαθε το 1995 για να μάθουμε λίγο αθλητική ιστορία. Εμφανίστηκε το ραδιοφωνή της Τούμπας με την πρώτη κουπαδική εκπομπή που άλλαξε το ρου της ιστορίας στην Τζιανά. Ναι, το Πάσουακ ήταν το ραδιοφωνή της Τούμπας. Το άκρο στερεόλου Κασπρόμαυρο με το Ζωζέ. Αυτό γνωστό. Και έβαλε στο χάρτη και τα τηλέφωνα και τις οπαδικές και γίνηκαν ό,τι γίνηκαν. Έμαθε εδώ πέρα ολόκληρη η πόλη, ας πούμε, ότι. Ότι θα εγγυηθεί αυτό και εγώ τα έλεγα και πώς δεν μπορούμε, πότε θα γίνουμε μεγάλοι, πότε θα πάρουμε πρωτάθλημα. Που έλεγε Άγιε Βασίλη, γιατί δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Θα γίνει μέχρι το Άγιο Βασίλη, δεν γίνεται αυτό. Ναι, επίσης παρένθεση, βγαίνει Γιώργος Μήνος. Για μένα πιο μάτς, το Γιώργο Μήνο. Ήταν, βάλτε, απολαυστικότατη. Η συνέντευξη που. Στο Πασχαλάκη, λες, αυτό παραχώρησε ο ίδιος τον Πασχαλάκη. Γιατί μιλούσε. Παραχώρησε ο ίδιος. Όπου βγαίνει και λέει εδώ από την πόλη του Αγίου Δημητρίου. Τέλος, κατευθείαν. Απάντηση στον Ερυθρόλευκο Άγιο Βασίλη. Λοιπόν, όλα αυτά τι γίνεται. Εντάξει, θα πάρει λίγο χρόνο στον κόσμο. Μα, θα βγει κανείς να πει τώρα τι. Ευτυχία δεν λέει. Ευτυχία δεν λέει, ρε. Δεν λέει. Δεν λέει. Ευτυχία δεν λέει. Ευτυχία. Δεν λέει ευτυχία. Το κάνουμε τραγούδι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα ρε Παπίνο. Καλημέρα, καλημέρα. Με λίγα λόγια έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα και ένα ραδιόφωνο ευδοκιμήσει τόσα χρόνια που πουλούσε τη μιζέρια. Ναι, βέβαια, ναι. Κάνεις στεναχώρια και μη λέτε. Απλά το χιουμορίζουμε. Εμείς, έτσι είναι. Εμείς είμαστε κάτι άλλο. Ούτε ενώ τώρα, αν όλα πηγαίνουν καλά, ούτε τηλέφωνα δεν υπάρχουν τόσα πολλά, ούτε κρίνια. Ναι, γιατί κάνει μια μεταγραφή, διώξει τον ένα, βάλει τον άλλον, αυτό μάθαμε. Εγώ τα έλεγα. Ούτε καταλήψεις τα γραφεία. Τίποτα. Ούτε που είναι οι μετοχές. Πού είναι οι μετοχές, τα συρτάρια, αυτά, τα τέτοια. Γιατί δεν πλήρωσε το ΦΠΑ. Ναι. Λοιπόν, οι σταλεγάκιδες θα εξαφανιστούν, φίλε Μπάμπη, σιγά σιγά. Και θα βρούμε την ησυχία μας. Λες, ε. Ναι. Λέω, ναι. Λέω. Θα μείνουν κάποιοι πασχάλιδες. Να βγαίνουν, να προσπαθούν να δημιουργήσουν εσωστρέφεια, μην καταλαβαίνοντας πόσο έχει αλλάξει ο ΠΑΟΚ και πόσο πολύ έχει μεγαλώσει. Θα το καταλάβει όμως πολύ καλά τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Μας ο φίλος του Άρη, έτσι. Ναι. Το θέμα δεν είναι ο Αργιανός Τάπη. Το θέμα είναι ότι και ο ίδιος ο ΠΑΟΚτσής. Ναι, όχι για τον Άρη, δεν μιλάμε. Ο ίδιος για την ομάδα και ο Αργιανός για την ομάδα. Ο Αργιανός για την ομάδα, το ΠΑΟΚτσής για τον ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν το θέμα. Ελά, ρε, τι έγινε. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα και τα γνωστά, έτσι. Καλημέρα στη γραμμούλα.
ξέχασα να πενταπόσταγμα. Πενταπόσταγμα Φωτιάδη, έλα αγόρι μου, πες το. Προφήτη. Ρίξω και να κλείσουμε. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Και συγγνώμη γιατί πιο πολύ έκανα διάλογο με το. Δεν πειράζει, σέβομαι. Θα πάει Βραζίλ μέσω Γαλλίας και. Εννοείται ότι ο Λευτέρης είναι ο στάρ της εκπομπής σήμερα, το συζητάμε. Εννοείται, ναι. Ναι, από Καβάλα, κύριε Φωτιάδη. Εσύ ξεκίνησες όταν. Τα ξεκίνησες όλα. Και μετά ήρθε. Αφού το είχε κρυφό, για δεν ξέρω τώρα εγώ τι νομίζει. Παλιό Λικούδι είμαι εγώ. Τι νομίζεις? Πρέπει να δώσει χαρακτήρα σήμερα στον Τορόντο όμως που δεν συνέχισε την κόντρα. Την άφησε να πέσει. Είδες, έκανε πίσω. Μέρα που είναι. Σεβάστηκε. Γιατί δεν τα τώρα με το Φωτιάδη. Δεν τα βάζει με το Φωτιάδη. Δεν μπλέκεις. Τα βιντεάκια του. Τα στέλνω. Τα βιντεάκια. Δεν μπλέκεις. Ναι, πέρυσι πήγαινε στο ΚΑΣ και δείχναν τα βιντεάκια. Αν τραυματίστηκε. Για άλλο πήρε όμως, ναι. Όχι. Πήρα για τον Υπουργό μου, καλημερίζω. Ναι. Θέλω να του δώσω πληροφορία για τη Φόφη. Θέλει να ξαναπεί ο. Ο Παπανδρέος. Ο Γάπ. Θέλει να ξαναμπεί και πλέον. Φόβη κάνει πίσω, να του δώσει πληροφορία. Πλέον, θα ξαναμπεί μέσα στο κοινάλ που έφυγε από το κοινάλ. Να γίνει πασό. Γιατί ήθελε να κάνει. Θα πάρω τώρα επειδή το πολιτικό το έχω πολύ. Το έχει πολύ εύκολο. Πιο καλύτερο, το πολιτικό. Πιο καλύτερο από το αθλητικό. Ήθελε να κάνει κόμμα ο Ανδρέας. Ο Γιώργος, ναι. Το έκανε. Το έκανε, αλλά δεν είναι. Ήταν ένα μισό φεγγάρι, ήταν. Μπράβο. Βγήκε στο μισό. Ανέβαινε και μετά έπεσε. Φούντος. Φωτιάδη, χωρίς πλάκα. Επειδή το έχεις το πολιτικό, μήπως να μιλάμε για. Το έχεις πραγματικά. Όχι. Πιο καλά από το αθλητικό. Θα μιλήσουμε αύριο, γιατί τώρα. Μιλήσουμε αύριο για πολιτικά. Ναι, εγώ είμαι εδώ. Ναι, θα είμαι, θα κάτσω. Ναι. Θα σε βάλω εγώ να σε δώσω ημερομηνίες. Ναι. 1981, ο 15 Οκτωβρίου του 81, που μιλάει στην Αθήνα με μισό εκατομμύριο πληθυσμό. Πού να τα δουν αυτά τώρα. Έτσι. Ο Ανδρέας. Έτσι. Μισό εκατομμύριο. Φιλιά. Τσάου. Έτσι και έτσι νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Ναι, ναι, 15 Οκτωβρίου του 1981. Θα σου δώσω ημερομηνία. Τα μερομήνια που λένε. Έτσι, για να δούμε τι καιρό θα κάνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, την παρουσία, εκούσια και ακούσια. Όποιος κατάλαβε για ακόμα ένα πρωί το λόγο, επειδή ξεκινάει η εβδομαδούλα. Επίσης, μας κρατήσαμε όμορφη συντροφιά. Το εννοώ, ξανανοείτο. Έτσι. Ακολουθεί Κωστής Αζαρός μέχρι και τις 10. Δεν χάνεται νομίζω η εκπομπή μετά το χθεσινό το 3-1. Το τι θα συμβεί και, και στον αθλητήριο. Εμείς ξανά αύριο εδώ 6. Φιλιά, τσάω.